εκκλησίες, το πιο συγκινητικό είναι η παρουσία φοιτητών προ-20ετίας, 25ετίας, που ήρθαν για ένα είδος αποχαιρετισμού στον δάσκαλο. Τι αποχαιρετισμού? Έλα τώρα. Είναι σαν την τελευταία συναυλία του Φρανκ Σινάτρα. Είδος υπό απόσταση. Επί 20 χρόνια. Είδος υπό απόσταση. Ήταν πολύ ωραία, πολύ εξαιρετικά ψηλό επίπεδο. Σε παρακαθήμενοι μου γοήτευσα το κοινό και όχι μόνο αυτή. Είμαι σίγουρη. Ήταν πολύ, ήταν ο Ρωσάκης, ήταν ο Ζούλας, ήταν ο Ευάντης Χατζηβασιλείου. Και κυρίως έγινε πολύ ουσιαστική, ο Κίμος Χατζηβίος, έγινε πολύ ουσιαστική επίπεδο. Ο Θωμάς ο Γεράκης, βλά των Δημοσκόπων, ο Θωμάς, είπε ότι ήταν λίγος πιλιαριάτων, ήταν πολύ καλά. Αλλά ο Μπέμπης είναι πάνω από όλα. Αυτά, αυτονόητη και τσιπέρα. Ευχαριστώ πολύ. Κάνετε. Καλά είστε. Εξαιτίας αυτό δεν ήρθατε. Εξαιτίας αυτού θα δολοφονούσα τον υπόλοιπο της πρώτης γης. Να σας κάνω ένα μικρό ανταγωνισμό. Ξέρω, έχω δει στο Facebook. Έχετε δει το βαφτιστήρι μου, το οποίο ναι. Έχω τρελαθεί. Καλησπέρα. Μια πολύ αγαπημένη στο παιδιά σου. Είχε αλλεπάλληλες άτυχες αδερφές κοιήσεις. Και μου κλεβότανε. Μου έστειλε μήνυμα πριν από λίγο ότι φτάνει στα μικρή. Μου είχε πεθάνει 8, να ξεκινήσουμε. Τώρα μου έστειλε μήνυμα 7.30, θα είμαι εκεί. Πάντως εμείς 7.25 νομίζω μπορούμε να αρχίσουμε. Τι λες? Ναι. Μέχρι να πούμε και τα πολύ προκαταρκτικά. Και επειδή και θα σου βαφτίσω εγώ. Όπω και γίνεται. Όπω και γίνεται. Μόνο αυτά που χάθηκαν ήταν κορίτσια και αυτό που προέκυψε να εγώ έρχομαι κάτω. Έχετε υπόψη σας, έχουμε και τον Α, έτσι. Θα τη γράψει όλη την επίλυση. Ναι, θα τη γράψει όλη και δεν ξέρω πότε θα μεταδώσει νομίζω αποσπάσματα στο δελτίο ειδήσεων αύριο. Και κάποια στιγμή λέει θα την μεταδώσει όλη. Τώρα πώς το και τα λοιπά. Τουλάχιστον έτσι μου είπαν. Μπορείτε να μην. Όλοι νομίζω. Όλοι. Έτσι μου είπε πάλι. Λέει έχουμε εντολή για 2 ώρες. Αν περάσει στο διαδίκτυο πρέπει να καλύπτει 24 ώρες. Θα πέσει στη θεία λειτουργία. Αγώνες ποδοσφαίρου ή τα εθνική. Έλα, Υπουργέ. Καλά, ξεκινάμε τώρα τη συζήτηση. Μα τι λες. Να σε καλά, θυμίσεις τα σαλόνια του 18ου αιώνα. Θα το επαναλάβω. Με συγχωρείς μόνο, γιατί ξεκινάμε τώρα τη συζήτηση για το δημοψήφισμα. Είμαι ανάμεσα στις δύο κυρίες, την Άννα μας και την κυρία Κεραμέως, οπότε ναι, ξεκινάμε. Σε φιλώ. Κάτσε να πάρω το Θοδωράκι. Αρχηγέ μου, καλησπέρα, Θανάσης. Να σε περιμένουμε. Τι ώρα θα είστε, δεν άκουσα. Ναι, το έχω πάρει. Απλώς επειδή ξέρω ότι μεσολαβούσε μία πτήση, να επιβεβαιώσω ότι όλα είναι εντάξει. Έγινε, ευχαριστώ πάρα πολύ, ευχαριστώ.
που διακόπτει δύο κυρίες που συμμετούχε από την πλάτη μου. Ναι, ναι. Αλλά ο Θεοδωράκης μου επιβεβαίωσε ότι φτάνει στον εδώ. Θα τον περιμένουμε να ξεκινήσουμε τη λέξη. Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα. Αν ο κόσμος δεν έχει πρόβλημα. Γιώργη, τι λες, ο Θεοδωράκης μου επιβεβαίωσε ότι φτάνει στον εδώ. Ξεκινάει αυτή τη στιγμή και θα είναι εδώ. Να το περιμένουμε να ξεκινήσουμε λίγο νωρίτερα. Να ρωτήσουμε το κοινό. Κανένας εδώ δεν έχει πρόβλημα. Αν δεν υπάρχει. Αν επιτρέπετε να απευθυνθούμε στη λαϊκή συμμετοχή, στη λαϊκή βούληση, στη βάση που λέμε, ο κύριος Θοδωράκης είπε ότι 7.30 ήταν εδώ. Να ξεκινήσουμε ή να τον περιμένουμε. Ένα δημοψήφισμα. Ναι. Από αεροδρόμιο κατευθείαν έρχεται. Να μιλήσει για την άμεση δημοκρατία. Φαντάζομαι. Όχι αυτό έχει μείνει. Ήταν. Μέλασε με τη Χριστίνα. Και αυτό είναι ο Καστοριάδης πρότεινε την αμεσοδημοκρατία. Αλλά ξέρετε, στα 30 τελευταία χρόνια δεν ξαναμίλησε. Έτσι. Ναι, είχε φτάσει να λέει για, είχε φτάσει να λέει για κλήρωση, για ανάδειξη των ηγετών να κλήρωση. Όπως όλοι οι μεγάλοι, και ο Φρόντ και ο Κοστοριάδης έλεγαν πράγματα που να κρατήσει και να πετάξει. Ότι μίλησε πρώτος για την αυτοθέσμηση της Αθηναϊκής Δημοκρατίας, το έδωξε τη Βουλή και τον νόμο, ενώ όταν όλες οι άλλες είχαν μεταφυσική αναφορά. Κυρίες και κύριοι, περιμένοντας τον κύριο Θοδωράκη, επιτρέψτε μου να πω και να θυμίσω, σε περίπτωση που κάποιους τα ενδιέφερε, ότι αυτή η συνάντηση εντάσσεται σε μία σειρά συζητήσεων θεσμικού προβληματισμού. Παρά το γεγονός ότι μου προκάλεσε τρόμο η σκέψη κάποιων ανθρώπων ότι αν ξεκινήσουν διαδικασίες, δυστυχώς οι αναλλαγές θα είναι επί τα χείρο και όχι επί τα βελτίο, αλλά εν πάση περιπτώσει θα έχουμε στις 10 Νοεμβρίου μία συνάντηση με εισηγητές, τον πρόεδρο τον κύριο Βενιζέλο, τον πρόεδρο τον κύριο Παναγιώτη Πικραμένο και τον υπουργό τον κύριο Λοβέρδο στο Μέγαρο Μουσικής 10 Νοεμβρίου. Με θέμα κοινοβουλευτική ή προεδρική δημοκρατία. Μετά στο φιλόξενο χώρο του Free Thinking Zone θα ξανασυναντηθούμε στις 29, αν δεν κάνω λάθος, Νοεμβρίου. Οπότε θα μιλήσουμε για τη σκοπιμότητα συγκρότησης συνταγματικού δικαστηρίου. Σήμερα ίσως η χρησιμότητά του αναδεικνύεται πιο εμφανής από ό,τι στο παρελθόν, κυρίως με εισηγητές πρώην προέδρους του Συμβουλίου Επικρατείας. Και στο τέλος θα διερευνήσουμε, νομίζω η τελευταία είναι 14 Δεκεμβρίου, αν δεν κάνω λάθος, θα διερευνήσουμε τη σκοπιμότητα, τι θα μπορούσε να εισκομίσει στη λειτουργικότητα του πολιτικού συστήματος, μια εισαγωγή δεύτερου νομοθετικού σώματος, μια γερουσία, μη σας τρομοκρατήσω, με άθροισμα βουλευτών και γερουσιαστών πολύ λιγότερο από τους βουλευτές που είναι σήμερα. Μου είπαν και το. Όχι από το ματάκι, μου είπαν ότι μόνο μία μπορεί να κάνει.
θα κάνει του περματολόγου που ενδιαφέρουν τον κόσμο. Όχι, επειδή είναι. Δεν το είχα πει ότι είχε βάλει. Θυμώνες. Πάρα πολύ. Το χειρότερο πρόσφυγε είναι η δημόσια διαγωγική κυρία. Αυτό ο Τζόρτζ ξέρει τι συμβαίνει. Εγώ από έχω από σχόλια και από σε επίκεντρο την κατηγορία αυτή. Ακριβώς. Θα πάτε την πρώτη προδοσία από το που βαλά ως τραυματική εμπειρία στο εξελίξιο ότι σε μια σεμινάρια δεν το είχα προσέξει και συζητούσαμε λίγο και ο επιχειρηματολόγος θα ήταν ένα θεωρητικό επιχείρημα και λέει να μην υποθέσουν ότι κάποιος κάνει αυτό και μετά του συμβαίνει εκείνο και μετά του συμβαίνει κάποιος το έχει κάποιο. Πού τον εσυγκάσεις. Στα αγγλικά πώς είναι το σάμον. Σάμον δηλαδή εγχύντας. Α, εγχύος. Ήταν ένα αναλογικό επιχείρημα. Και κάποια στιγμή χτυπάει το χέρι του στο τραπέζι. I've had enough with this. Here and here and here. This is outrageous. Μια συμπιθέτριά μου στην Αγγλία και επειδή στο επιχείρημα μου δεν έβαζα he or she ή she εναλλακτικά μου he κτλ. Εξοργίστηκε. Όπως ξέρει η κυρία Κομπά, τα τελευταία 10 χρόνια στο πρώτο έτος στον Λονδίνο αποκαλώ τους φοιτητές μπιμπέκια και μπουμπούκια. Μου είπαν αν ήμουν στον Λονδίνο θα ήμουν κατηγορούμενο σίγουρα. Θα έσπαγε πέτρε τώρα σε κάποια αγροτική φυλακή. Θα ήμουν κατηγορούμενο. Νομίζω ότι μπορούμε να αφού επικοινωνήσαμε και με τον το Σταύρο μπορούμε να κλείσουμε. Τούτι ετούτε, το τούτι ετούτε, εγώ το θυμάμαι. Τι το λέγαμε αυτό. Είπε τούτι άνω βοτάτο, τούτι ετούτε. Βέβαια, επειδή είσαι νεαρή γιατί στα χρόνια μου, στα χρόνια μου, μαθαίναμε ότι ήταν ο αστικός κώδικας, λέει αλλοδαπός, είναι περιεκτικός όρος και επιλαμβάνει και τις αλλοδαπές. Πού είναι η αρετή. Δημήτρη, α. Είναι σαφές ότι μπορούν να μπουν όλοι. Δεν ήταν όλοι, λέει. Τρεις που έχουν, τρεις, τέσσερις, τέσσερις. Μου έκανε εντύπωση, είχε πει ο Λοβέρος ότι θα έρθει και δεν το γνωρίζω. Καλά, συνήθως έρχεται καθυστερημένος, αλλά... Κυρία Ρετή, δεν έχω ιδέα. Αλλά εντάξει, αυτά είναι πολύ ειδικά, πολύ ειδικά βιβλία. Πάντως καλή προβολή από τον τύπο δεν είναι. Δεν είναι. Ο Λάβδας έχει στείλει στα Βήμα εδώ και 2,5 μήνες μία κριτική που δεν έχει δημοσιευθεί. Μόνο το Ευάγγελο της Βασιλείου δημοσιεύθηκε σε 10 μήνες. Όχι ότι είναι κακή, απλώς δεν ασχολήθηκαν πολύ. Και οι δύο αυτές είναι πολύ καλές. Πολύ γερός για να λάβω αυτή την
θα υπάρξει reporting σε αυτό το meeting, το οποίο θα είναι κάποιο πιο συντονισμένο. Ναι. Και κάτι, με πήρε σήμερα. Ναι, ναι, ακούω. Ακούω. Ναι. Ναι. Δεν έχουμε... Ωραία, δεν έχουμε ξεκινήσει ακόμα, τώρα ξεκινάμε. Ναι, έλα, σε περίμενα. Ναι, 64. Νομίζω ότι είναι 7.30 και μπορούμε να ξεκινήσουμε, έτσι. Νομίζω ότι είναι 7.30, μπορούμε να ξεκινήσουμε. Κυρίες και κύριοι, εκλεκτοί παρευρισκόμενοι, σας καλωσορίζω... αν έχετε την καλοσύνη, παρακαλώ. Σας καλωσορίζω και επίσημα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη μεγάλη τιμή της παρουσίας σας, όπως και τους εκλεκτούς ομοτράπεζους. Μαζευτήκαμε σε μία σειρά και αλληλουχία συζητήσεων με θεσμικούς προβληματισμούς να κουβεντιάσουμε για ένα θέμα το οποίο πανευρωπαϊκά τα τελευταία χρόνια είναι σε επικαιρότητα και προκαλεί πολλαπλούς κλειδονισμούς, καμιά φορά και πέραν των ορίων ενός κράτους, και ταυτόχρονα με μία έννοια και εθνική συγκυρίας, διότι πέρσι για πρώτη φορά βιώσαμε στην εθνική και πολιτική μας ιστορία το πρώτο δημοψήφισμα που δεν είχε ως αντικείμενο τη μορφή του πολιτεύματος. Τώρα τι είχε ως αντικείμενο, αυτό είναι πιο δύσκολα διερευνήσιμο ή ανιχνεύσιμο. Με αυτή την συζήτηση θα προσπαθήσουμε να βγάλουμε λίγο τα πράγματα και από την κατηγορία της μανιχαϊστικής προσέγγισης του καλού κακού, αλλά και από την κατηγορία του μύθου, διότι υπάρχει, κατά την άποψή μου, συγχωρέστε με το λίγο φορτισμένο όρο, ένα μύθευμα ότι η προσφυγή στο λαό για να αποφανθεί επί υψηλής κρισιμότητας πολιτικών ή θεσμικών ζητημάτων συνιστά την πεμπτουσία του δημοκρατικού πολιτεύματος. Έχω την αίσθηση και θα προσπαθήσω να καταγράψω, προσπαθώντας να μην είμαι απόλυτος ή μανεχαϊστικός, ξεκινάω προεξεγγελτικά λέγοντας ότι η προσφυγή σε ένα δημοψήφισμα, υπό προϋποθέσεις μπορεί να είναι λειτουργική, χρήσιμη, να απεμπλέκει το πολιτικό σύστημα από αγκυλώσεις, μπορεί όμως να είναι και εξαιρετικά επικίνδυνη. Και στους εκλεκτούς ομοτράπεζους θα καταθέσω τους προβληματισμούς, θα συμπυκνώσω για όσους δεν έχετε διαβάσει το βιβλίο μου, τους προβληματισμούς πολύ σύντομα, όλοι μας θα είμαστε σύντομοι, για τις προϋποθέσεις, τους κινδύνους που εμπερικλεί η προσφυγή στο δημοψήφισμα και τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες μπορεί να καθίσταται λειτουργικό και όχι προβληματικό, να λύνει περισσότερα προβλήματα από όσα παράγει. Απλώς θα ήθελα να τονίσω ξεκινώντας. Για όσους λένε ότι αφού μιλάει ο λαός είναι η απόλυτη έκφραση δημοκρατίας, ότι δημοκρατία δεν είναι μήτε το λαοπρόβλητο, κατά ανάγκη δεν είναι μόνο το λαοπρόβλητο των εξουσιαστών, μήτε είναι μόνο η απόφανση του λαού δια της πλειοψηφίας. Δημοκρατία είναι η ύπαρξη, οι εγγυήσεις εν πολλής, η προϋποτίθεται πρόσθετα, γιατί και ο Χίτλερ με λαϊκή ετοιμιγωρία αναδέχτηκε, άλλωστε και το θεσμό του δημοψηφίσματος κατά κόρο το χρησιμοποίησε ο Χίτλερ, αλλά έχει και απολυταρχική προέλευση. Οι δύο Ναπολέοντες κατ' εξοχήν εισήγαγαν στα ευρωπαϊκά ήθη σε μεγάλο βαθμό τα δημοψηφίσματα. Το βασικό στοιχείο λοιπόν μιας ολοκληρωμένης δημοκρατίας είναι η ύπαρξη εξουσιαστικών αντισταθμισμάτων, είναι η αποσυγκέντρωση της εξουσίας, έστω και αν είναι η εξουσία της πλειοψηφίας. Διότι το δημοψήφισμα μπορεί να λειτουργήσει και έχει λειτουργήσει πολλές φορές ως δικτατορία της πλειοψηφίας. Επιτρέψτε μου να δώσω ιστορικά παραδείγματα πώς δια της προσφυγής στην αυτού μεγαλειότητα το λαό που θα αποφαθεί δια δημοψηφίσματος έχουν παρακαμφθεί ακριβώς αυτά τα θεσμικά αντισταθμίσματα. Ο Αδόλφος Χίτλερ που τον ανέφερα, με δημοψήφισμα συγχώνευσε στο πρόσωπό του, καταλύοντας όλους τους θεσμούς, το αξίωμα του καγκελαρίου και το αξίωμα του Προέδρου. Δηλαδή, σπάζοντας έναν διπολισμό που είχε σοφά συλληφθεί για να υπάρχουν δύο αντίρροπα και αλληλοεξορροπούμενα κέντρα εξουσίας σε ένα πρόσωπο. Ο στρατηγός Ντεγκόλ,
Όταν το 1962 άραξε ριζικά με μια συνταγματική αναθεώρηση τη λειτουργία του πολιτεύματος στη Γαλλία, παρέκαμψε το άρθρο 89 του Γαλλικού Συντάγματος, που έθετε ως προϋπόθεση για να γίνει η αλλαγή, να έχουν συμφωνήσει επί του αναθεωρητικού κειμένου τα δύο νομοθετικά σώματα και στη συνέχεια να αποφαθεί ο λαός. Πήγε κατευθείαν στο λαό, έβαλε όποιο ερώτημα ήθελε αυτός, κατήφθηνε προς την επιθυμητή από ένα πρόσωπο. Κατεύθυνση τη λειτουργία του πολιτεύματος και μετά έρθε το συνταγματικό δικαστήριο και είπε μια ιστορική απόφαση ότι αυτό που έκανε συνετέλεσε βιασμό των θεσμών, αλλά τι να κάνουμε αφού μιλήσει ο λαός. Δηλαδή πρέπει να έχουμε υπόψη ότι η προσφυγή στην αυτού μεγαλειότητα του λαού καταλύει όλες τις αντιστάσεις, όλα τα αντισταθμίσματα. Και μπορώ να πω ακόμη, κυρίες και κύριοι, ότι ελαχιστοποιεί ή αναιρεί ή περιορίζει τις αντιστάσεις στην κατάλυση των δικαιωμάτων των μειοψηφιών, ακόμα περισσότερων μειονοτήτων. Επομένως, αυτός είναι ο πρώτος κίνδυνος διά του δημοψηφίσματος, διά της απευθείας σύνδεση ενός ηγέτη με τον λαό, με τη λαϊκή βάση, να παρακαμφθούν όλοι οι θεσμοί που είναι το πολιτικό και πολιτισμικό και κεκτημένο της Δύσης εδώ και αρκετούς αιώνες. Επίσης, να παρασχεθεί υψηλής δημοκρατικής νομιμοποίησης, υψηλού δημοκρατικού φάσματος νομιμοποίησης στην καταπίεση ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Επίσης, είναι δυνατόν να εξοικειωθούν οι λαοί στην μανιχαϊστική προσέγγιση, γιατί ένα δημοψήφισμα πολλών εκ των πραγμάτων απόλυτα. Και η πρόσληψη είναι το καλό εναντίον του κακού. Υπάρχουν δύο αντιλήψεις για το απόλυτο καλό και δύο αντιλήψεις για το απόλυτο κακό. Ενώ το δημοκρατικό πολίτευμα είναι το πολίτευμα της σύνθεσης, της συνένωσης, του συγκερασμού, η βασική λειτουργία της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας είναι να βρίσκει θεσμούς μέσω στους οποίους μπορούν να συνυπάρξουν όσο γίνεται πιο ειρηνικά και ανώδυνα τα ευρύτατα λαϊκά στρώματα και σε περιπτώσεις άλλες, ακραίες, περιπτώσεις που δεν μπορεί να επιληθούν δια της σύνθεσης. Όταν, για παράδειγμα, η Σουηδική Βουλή αποφάσισε να διεξαχθεί δημοψήφισμα για το εάν θα παρέμεναν στην κορώνα ή θα πήγαιναν στο ευρώ, προφανώς μια χώρα δεν μπορεί να έχει μέχρι το μεσημέρι ένα νόμισμα και το απόγευμα άλλο νόμισμα. Αλλά σε πάρα πολλές άλλες περιπτώσεις η λειτουργία των αντιπροσωπευτικών θεσμών είναι να βρουν τη σύνθεση εκείνη που δημιουργεί τη μεγαλύτερη κοινωνική περιεκτικότητα, τη μεγαλύτερη αποδοχή από το ευρύτερο μέρος των συνωνών, των κοινωνών. Επίσης, πολύ συχνά, αν έχετε την καλοσύνη παρακαλώ με τα κινητά, γιατί δημιουργεί προβλήματα και στην τηλεόραση, πολύ συχνά τα δημοψηφίσματα τα χρησιμοποιούν οι εξουσιαστές για να υποκλέπτουν τη λαϊκή βούληση μέσα από ασαφή ερωτήματα. Και σε αυτό έχουμε και εμπειρία στην Ελλάδα. Το σημαντικότατο για τις εξελίξεις δημοψήφισμα του 1946 στην Ελλάδα έλεγε Βασιλεύς Γεώργιος ή όχι. Και δεν είχε δοθεί καμία διευκρίνηση αν η κατήσχηση του όχι θα σήμαινε άλλο βασιλιά της ίδιας δυναστείας, αλλαγή δυναστείας ή αλλαγή πολιτεύματος και μετάβαση στην αβασίλευτη δημοκρατία. Επίσης, πολύ συχνά τίθενται ερωτήματα που υπερβαίνουν την αντιληπτική ικανότητα του λαού, διότι πίσω από το πρωτευόντως ερωτώμενο υπάρχουν μία σειρά από παρενέργειες που δεν είναι υποχρεωμένος ο απλός ψηφοφόρος να μπορεί να τις συλλάβει. Ο Έλληνας ψηφοφόρος που το 1920 με μαζική βούληση επανέφερε τον βασιλιά Κωνσταντίνο, δεν μπορούσε δεχομένως να συλλάβει το μέγεθος της απομόνωσης, της διεθνοπολιτικής απομόνωσης της χώρας και τις παρενέργειες. Φαντάζομαι κάποιοι από εσάς έχετε μικρασιάτες προγόνους. Σε κάθε περίπτωση εκριζώθηκε μια κοιτίδα του ελληνισμού που είχε αρκετές χιλιετίες ιστορία πίσω του, χωρίς να πω ότι είναι άμεση συνέπεια της ετοιμιγορίας του δημοψήφισμα του 1920. Κυρίως όμως είναι μια εν πολλής, μπορεί να είναι, δεν λέω είναι, είμαι και εγώ απόλυτος, μπορεί να είναι μια κατάδειξη ανευθυνότητος ή μετάθεση ευθυνών από το πολιτικό σύστημα στο λαό. Και η μόνη ευθύνη που αναγνώρισαν, η μόνη αποδοχή που έκαναν οι έξι όταν ενώπιον του στρατοδικείου, οι οκτώ τέλος πάντων κατηγορούμενοι, που οδηγήθηκαν στο εκτελεστικό απόσπασμα οι έξι στη συνέχεια, ήταν το λάθος μας ότι δεν πήραμε εμείς ως πολιτικό σύστημα, αφού είχε εγκρίνει ο λαός την πολιτική μας, τις επανόδου του βασιλιά και το μεταθέσαμε απευθείας στο λαό. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Ότι τότε οι σύμμαχοί μας βγάλανε μία ανακοίνωση που έλεγε ότι πλέον η ετοιμιγορία του ελληνικού λαού μας κάνει να θεωρούμε ότι ο λαός και όχι η κυβέρνησή του αποδέχεται και υιοθετεί όλες τις εχθρικές προς εμάς πράξεις του βασιλέως.
Μα η δουλειά του πολιτικού συστήματος είναι να λειτουργεί όσα το πολιτικό σύστημα είναι αναλώσιμο. Η κυβέρνηση είναι αναλώσιμη. Ο λαός δεν είναι. Δεν μπορούμε, όπως έλεγε ο Μπέρτολ Μπρέχτ, να διαλύσουμε το λαό και να εκλέξουμε έναν άλλο λαό. Η δουλειά λοιπόν της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας είναι να έχει μια ασπίδα ανάμεσα στο λαό και τους κινδύνους που τον απειλούν. Και αυτό εν πολλής έρεται ή μπορεί να έρθει με το δημοψήφισμα. Μη φρεναπατάστε δε ότι πολλές φορές οι πολιτικές συνθήκες κάνουν να μην μπορεί να κατησχίσει η άποψη της πλειοψηφίας. Μια πλειοψηφία του λαού της Δανίας αποφάνθηκε να απορρίψει τη συνθήκη του Μάστριχτ και λίγους μήνες μετά, πρώτων αδιεξόδων, εξαναγκάστηκε να την αποδεχτεί. Για να μην πω την κλασική περίπτωση του βελγικού δημοψηφίσματος μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, όταν ο λαός του Βελγίου με άνετη πλειοψηφία υιοθέτησε την επάνωδο του βασιλιά του, ο οποίος δεν μπόρεσε να στηριχθεί στην πλειοψηφία αυτή και αποποιήθηκε το θρόνο, διότι ήταν τέτοια η μειοψηφική αποδοχή του από το λαό της Βαλωνίας. Καλώς τον Πρόεδρο, ευχαριστούμε. Ξεκινήσαμε 7,5 ακριβώς όπως μας είχες πει. Θα οδηγούσε σε διάσπαση της χώρας. Επίσης, είναι κάτι που το ξέρουμε και το βιώσαμε και πέρσι πολύ έντονα. Πολύ συχνά, κυρίες και κύριοι, η αναφορά σε ένα θεσμικό ζήτημα, επί το οποίο καλείται να κρίνει ο λαός, υποκρύπτει τη βούληση ενός πολιτικού παράγοντα να ενδυναμωθεί, να αποκτήσει πρόσφατη νομιμοποίηση. Σας διαβεβαιώ ότι στο τελευταίο δημοψήφισμα που έκανε ο στρατηγός Ντεγκόλ, η συντριπτική πλειοψηφία των Γάλλων πολιτών δεν ήξερα σε ποιο θέμα αφορούσε το δημοψήφισμα. Αυτό που ήξερανε, θέλουμε τον Ντεγκόλ ενισχυμένο, είναι να απομακρυνθεί. Δηλαδή, αποτελεί μια ακραία προσωποποίηση του εξουσιαστικού παιχνιδιού πίσω. Και το είδαμε και πέρσι, νομίζω, στην Ελλάδα, όπου περίπου, όπως αποκλήθηκε εκ των υστέρων, το νόημα του δημοψηφίσματος ήταν να ενισχυθεί αυτός που ήθελε να αναιρέσει τη λαϊκή εντολή. Να έχει τη βούληση και την λαϊκή ισχύ να μπορεί να αναιρέσει ή να ανατρέψει αυτό που γύρευε από το λαό να υιοθετήσει. Επίσης, τα δημοψηφίσματα πολύ συχνά έχουν δύσκολα διαγνώσιμες η κυβέρνησή του στο λαό για το θέμα της διακίνησης οικονομικών μεταναστών και κυρίως προσφύγων. Επίσης, δεν έχει τους ρυθμούς αφομοίωσης της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας και μπορεί να εξαρτηθεί πάρα πολύ δημοψήφισμα από το αν πρέπει να υπάρχει δυνατότητα να αφαιρείται η ελληνική από οικονομικούς μετανάστες που την έχουν την επόμενη τη στιγμή που μια παρέα τέτοιων έχει βιάσει μια Ελληνίδα και την έχει σκοτώσει. Φανταστείτε πόσο η φόρτιση της στιγμής μπορεί να οδηγήσει σε συγκυριακή καταγραφή του λαϊκού παρορμητισμού. Και τέλος, δεν νομίζω, ειδικά από τους σημερινούς διοικούντες και κυβερνώντες, οι οποίοι θέλουν να εισαγάγουν και το θεσμό του δημοψηφίσματος λαϊκής πρωτοβουλίας. Θυμίζω ότι στις ΗΠΑ δεν υπάρχει κανένα δημοψήφισμα σε ομοσπονδιακή κλίμακα. Αλλά στις 26 από τις 50 πολιτείες υπάρχουν πολιτιακά δημοψηφίσματα λαϊκής πρωτοβουλίας και εκεί πάντα μπορούν και τα επιβάλλουν κάτοχοι μεγάλης επικοινωνιακής ή οικονομικής ισχύος. Στην πραγματικότητα είναι ένας τρόπος των οικονομικά ή επικοινωνιακά ισχυρών να αποθηκετούν τους λαούς προς την κατεύθυνση των συμφερόντων τους. Έλεγα λοιπόν ότι σήμερα κυβερνώντες δεν νομίζω να πιστεύουν ότι θα μπορούσαν να κάνουν τομές σημαντικά προοδευτικές όπως ο χωρισμός του κράτους και της Εκκλησίας αν υπήρχε δημοψήφισμα λαϊκής πρωτοβουλίας. Ισχυροί θεσμοί όπως η Εκκλησία, ισχυρά συνδικάτα και κυρίως οι επικοινωνιοκράτες και η ολιγαρχία του πλούτου θα μπορούσαν να αναστέλουν πιθανότατα οποιαδήποτε τομή ή μεταρρυθμιστική διάθεση του πολιτικού συστήματος υπό το πρόσχημα της λαϊκής κυριαρχίας. Διατάφτα. Πιστεύω ότι το δημοψήφισμα μπορεί να είναι χρήσιμο και αυτά θέτω υπό την κρίση των ομοτράπεζων που θα έχουν την καλοσία να τα σχολιάσουν, εάν συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις. Πρώτον, να αφορά θέμα
που ανάγεται μόνο σε ένα ναι ή ένα όχι και δεν είναι επιδεκτικό σύνθεσης ή εναρμόνισης αντίθετων περιστάσεων. Και σπάνια δεν είναι τα θέματα επιδεκτικά σύνθεσης. Δεύτερον, η διεξαγωγή του να συνιστά τη μόνη δυνατή απεμπλοκή της κοινωνίας από ένα πολιτικό αδιέξοδο. Θέλουμε κορώνα ή ευρώ, πριν μπούμε. Τρίτον, να μην διεξάγει τις συνθήκες μεγάλης συγκινησιακής φόρτισης λόγω συγκυρίας. Τέταρτον, να μην έχει διεθνοπολιτικές παρενέργειες, διότι αν έχει, μπορούν με την ίδια αναφορά στη λαϊκή νομιμοποίηση άλλοι λαοί που θίγονται από τη βούληση ενός λαού να λειτουργήσουν αντίθετα, και αυτό μάλλον μόνο τη διεθνή ειρήνη. Αντιθέτως, με λαϊκή νομιμοποίηση πηγαίνουμε σε μια συγκρουσιακότητα στο διεθνές επίπεδο. Πέμπτο ή έκτο, δεν θυμάμαι. Να μην ενδύει την απόφαση πλειοψηφίας με περίβλημα ιερότητας. Η απόφαση πλειοψηφίας είναι μια λύση σε αδιέξοδα. Ποτέ δεν έχει κάτι το μεταφυσικό. Το σωστό του σήμερα, οι ίδιοι άνθρωποι που το θεωρούν σωστό σήμερα, το θεωρούν λάθος αύριο, και ανέφερα πρόσφατα την απόφαση του λαού της Δανίας με ελάχιστους μήνες διαφορά, δύο φορές διαφορετικά για τη συνθήκη του Μάστρι. Να μην θίγει ανθρώπινα δικαιώματα και δικαιώματα μειοψηφιών, και στο τέλος, και κυρίως είναι αυτή η βασική μου θεσμική πρόταση που έχω στο βιβλίο και με το οποίο ολοκληρώνω, κυρίες και κύριοι, να μην υπάρχει υπερσυγκέντρωση, αντιθέτως να υπάρχει διασπορά των πολιτικών κέντρων που μπορούν να προχωρήσουν στην προκήρυξη δημοψηφίσματος. Αν σκεφτείτε σήμερα στην Ελλάδα ποιος το προκηρύσει, ουσιαστικά ένα πρόσωπο μπορεί να εμβάλλει όλη την κοινωνία σε αυτή την περιπέτεια με τις προφανείς παρενέργειες. Διότι το εισηγείται το Υπουργικό Συμβούλιο που έχει διοριστεί από τον Πρωθυπουργό και το αποφασίζει η απλή πλειοψηφία της Βουλής, η οποία ελέγχεται από τον Πρωθυπουργό. Στη συνέχεια, δε, ο Πρόεδρος έχει δέσμη αρμοδιότητα, είναι υποχρεωμένος να το προκηρύξει μετά την απόφαση της Βουλής. Η δική μου πρόταση, κυρίες και κύριοι, είναι τα δημοψηφίσματα να τα εισηγείται με το Υπουργικό Συμβούλιο ή ενδεχομένως κάποιοι άλλοι φορείς, μπορεί και η μειοψηφία του Κοινοβουλίου, αλλά η απόφαση να λαμβάνεται με αυξημένη πλειοψηφία των 2/3 της Βουλής, ούτως ώστε να είναι θέμα, ένα θέμα που να υπάρχει ευρύτατη συνένεση ότι δεν μπορεί να επιληθεί με άλλο τρόπο παρά μόνο με προσφυγή στην πρωτογενή λαϊκή κυριαρχία. Και τότε ακόμη να είναι διακριτική αρμοδιότητα του Πρόεδρου της Δημοκρατίας ως παράλληλο κέντρο αντισταθμίσματος, ως παίκτης αρνησικηρίας, όπως έλεγαν άλλες εποχές, να μπορεί και να μην υποχρεούται να προκηρύξει το δημοψήφισμα και η αρμοδιότητά του να καθίσταται δεσμευτική δεσμία μόνο όταν η πλειοψηφία των βουλευτών που το ζητάει δεν είναι 2/3 αλλά 3/4. Υπό αυτές τις προϋποθέσεις, νομίζω ότι έχουμε τις εγγυήσεις ότι η προσφυγή στο δημοψήφισμα περισσότερο επιλύει προβλήματα, έχει μεγαλύτερη λειτουργικότητα από ό,τι παράγοντες επικινδυνότητας. Αυτά είχα να πω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και κυρίως ευχαριστώ τους κυρίους συνομιλητές μου που θα έχουν την καλοσύνη να σχολιάσουν αυτή την προσέγγιση. Αν συμφωνείτε και αν συμφωνούν και οι ίδιοι, θα έλεγα να ολοκληρώσουμε τις παρεμβάσεις των ακαδημαϊκών, ζητώντας από τον συνάδελφο και εκλεκτό φίλο, τον κύριο Παγουλάτο, τον κύριο Γιώργο Παγουλάτο, να σχολιάσει τις θέσεις για να έχουν οι πολιτικοί τελευταίο το λόγο. Είμαι πάρα πολύ σύμφωνος με το πλαίσιο που έθεσε ο Θανάσης Διαμαντόπουλος και είπε πολλά από αυτά που θα ήθελα να πω. Κοιτάξτε, σε κάθε σύνθετο πρόβλημα υπάρχει πάντοτε μία απλή λύση και είναι πάντοτε σχεδόν λάθος. Και αυτή ακριβώς είναι η διανοητική διεργασία που προηγείται της λύσης των δημοψηφισμάτων. Τα δημοψηφίσματα που έχουμε δει, ειδικά στην πρόσφατη περίοδο, ορισμένα από αυτά ανέφερε ο Θανάσης Διαμαντόπουλος, θέτουν εξαιρετικά περίπλοκα ζητήματα στη λαϊκή ετοιμιγορία. Τα θέτουν ακόμα και όταν ορισμένες φορές μπορεί να μην έχουν μια επιδεκτικά απάντηση, ναι ή όχι. Και συνήθως ο λόγος για τον οποίο το κάνουν δεν έχει να κάνει με τις ευρύτερες προτεραιότητες, τα ευρύτερα διακυβεύματα. Πολύ συχνά τα δημοψηφίσματα είναι μία επιλογή πολιτικού τακτικισμού για να εξέλθει από κάποια πολιτική κρίση μία κυβέρνηση. Στην περίπτωση του Brexit, για να επιλύσει ο Κάμερον το θεμελιώδες πρόβλημα του κόμματος των συντηρητικών επί δεκαετίες, αυτό που διαιρούσε το κόμμα επί δεκαετίες, ήταν ακριβώς η Ευρώπη. Μετέθεσε λοιπόν το βάρος αυτής της απόφασης
στο λαό. Το ίδιο πράγμα συνέβη περίπου πέρυσι το καλοκαίρι στην Ελλάδα, όταν το αδιέξοδο και αυτό που είχα ονομάσει κάποτε σε ένα άρθρο μου η αδύνατη τριάδα, το impossible trinity της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή το ότι ανήλθε στην εξουσία έχοντας δεσμευτεί να καταργήσει το μνημόνιο, θέλοντας να παραμείνει στο ευρώ και θέλοντας να παραμείνει στην κυβέρνηση, και τα τρία δεν μπορούσαν να συνυπάρξουν ταυτόχρονα, κάποιο έπρεπε να υποχωρήσει, και το βάρος του κόστους του πολιτικού αυτής της υποχώρησης μετατέθηκε στον κόσμο. Με άλλα λόγια, τα δημοψηφίσματα πολύ συχνά αποτελούν μια πράξη μετάθεσης της πολιτικής ευθύνης. Αποτελούν μια φυγή από την πολιτική και κυβερνητική υπευθυνότητα των σκληρών αποφάσεων. Αλλά δεν είναι μόνο αυτός ο λόγος για τον οποίο τα δημοψηφίσματα είναι λάθος, και δεν είναι καν μόνο το ότι έχουν υπάρξει πολλές φορές το τελευταίο καταφύγιο των δημαγωγών και των δικτατόρων, όπως είχε πει ο Clement Attlee, ένας ηγέτης των εργατικών, και συμφώνησε μαζί του και η Margaret Thatcher. Και δεν είναι μόνο το δημοψήφισμα που συνένωσε τη θέση του καγκελάριου και του προέδρου στο πρόσωπο του Führer, Αδόλφου Χίτλερ, συντελέστηκε με συμμετοχή τεράστια, ποσοστό 90%, και τους φεοχίτονες να κατατρομοκρατούν τους ψηφοφόρους, έχοντας σε μερικές περιπτώσεις κρεμάσει επιγραφές πάνω από τα παραβάν ότι όποιος μπαίνει εδώ μέσα είναι προδότης. Δεν είναι καν μόνο αυτό, και δεν είναι καν μόνο η δυνατότητα του να τεθούν σε δημοψήφισμα ζητήματα που άπτονται ατομικών δικαιωμάτων. Είναι σε μεγάλο βαθμό επίσης το γεγονός ότι η ίδια η λογική των δημοψηφισμάτων αντιβαίνει στην ουσία της διακυβέρνησης. Η διακυβέρνηση έχει να κάνει με περίπλοκα διλήμματα, έχει να κάνει με στάθμιση εναλλακτικών στη βάση των συνεπειών τους. Και αυτές οι συνέπειες είναι πάρα πολύ δύσκολο να επιληθούν ή να σταθμιστούν με ένα ναι ή με ένα όχι, και κυρίως απαιτούν την λειτουργία των επαγγελματιών της πολιτικής, υπό την έννοια απαιτούν την αναγκαία αποστασιοποίηση από το πάθος της κοινής γνώμης, απαιτούν το αναγκαίο φιλτράρισμα που επιτελούν οι αντιπροσωπευτικοί θεσμοί, και έχουν ανάγκη και από την αναγκαία τεχνογνωσία και τεχνοκρατική επάρκεια. Και δυστυχώς το γεγονός ότι ζούμε σε αυτό που κάποιοι μετά το βρετανικό δημοψήφισμα ονόμασαν post-factual politics ή post-truth politics, που είναι δηλαδή ότι ζούμε σε μια περίοδο όπου η εικόνα, ο εντυπωσιασμός, ο υπερσυναισθηματισμός, η απλούστευση, ακόμα και όταν αυτή γίνεται βιάζοντας την αλήθεια και τα πραγματικά δεδομένα, όπως στην περίπτωση του βρετανικού δημοψηφίσματος, όπου προσήλθαν σκάλπες οι Βρετανοί πιστεύοντας ότι έτσι θα γλίτωναν 350 εκατομμύρια τη βδομάδα συμβολής στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, και αυτά θα μπορούσαν μετά να συνεισφέρονται στο βρετανικό σύστημα υγείας. Αυτό λοιπόν είναι κάτι εγγενές ως πρόβλημα στη διαδικασία του να θέτεις σε ένα απλό ναι ή όχι ερώτημα στο λαό ζητήματα τα οποία είναι εξαιρετικά σύνθετα. Ιδίως όταν δεν έχεις αποσαφηνίσει, δεν έχεις ενημερώσει, δεν έχεις διαφωτίσει για τις επιπτώσεις βραχυπρόθεσμες, μεσοπρόθεσμες, μακροπρόθεσμες. Και νομίζω το βρετανικό δημοψήφισμα αναβίωσε την κριτική στα δημοψηφίσματα, ακριβώς διότι κατέδειξε πόσο θεμελιωδώς ανεύθυνο είναι το να θέτεις ένα τέτοιο ζήτημα σε μια διαδικασία όταν δεν είναι καθόλου σαφές ακόμα και από τους υπερασπιστές της επιλογής του Brexit τι ακριβώς αυτό θα σήμαινε. Δεν είναι καθόλου τυχαίο την επομένη του δημοψηφίσματος η ερώτηση που είχε τα υψηλότερα χτυπήματα στο Google Search ήταν «What is the European Union?». Την επόμενη του βρετανικού δημοψηφίσματος, χιλιάδες ψηφοφόροι αποφάσισαν να μάθουν τι είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ήταν λίγο αργά, βέβαια. Και βεβαίως ξέρουμε πολύ καλά ότι αυτοί που υπερασπίστηκαν τον Brexit δεν είχαν καμιά ιδέα στο μυαλό τους, πολύ συγκεκριμένη, ούτε καν νεφελωδώς συγκεκριμένη, για το που ήθελαν να πάει η χώρα μετά. Ένα λοιπόν από τα μεγάλα προβλήματα των δημοψηφισμάτων είναι ότι δημιουργούν μια διαδικασία αναντίστρεπτης εξέλιξης, δημιουργούν γεγονότα τα οποία δεσμεύουν, παγιδεύουν τη χώρα
πιθανόν σε μια πορεία ετών ή ακόμα και δεκαετιών, εάν δεν βρεθεί τρόπος να αντιστραφούν, ή αν αυτός που έχει επιτελέσει το δημοψήφισμα δεν έχει ίσως τον πολιτικό κινησμό που είχε ο δικός μας Πρωθυπουργός πέρυσι το καλοκαίρι για να αντιστρέψει το αποτέλεσμά του. Σε κάθε περίπτωση, τα δημοψηφίσματα με όρους κλίματος και συγκυρίας είναι δέσμια όλων αυτών των συνθήκων που περιέγραψε ο Θανάσης Διαμαντόπουλος, που επηρεάζουν με έναν τρόπο διαστρεβλωτικό το τελικό αποτέλεσμα και κυρίως στερούν από την κυβέρνηση την δυνατότητα που απορρέει από τη θεμελιώδη της υποχρέωση να εκπροσωπεί τους εντολείς της, τη δυνατότητα και την υποχρέωση λοιπόν να διαβουλεύεται, να σταθμίζει και να αναλαμβάνει το κόστος για δυσάρεσες αποφάσεις. Εάν είχαμε θέσει σε δημοψήφισμα ένα εύρος θεμάτων, ή μάλλον να το θέσω διαφορετικά, αν είχαμε δημοψηφίσματα και τα εφαρμόζαμε για τα κρίσιμα ζητήματα της κοινωνίας, δεν θα είχε ποτέ μεταρρυθμιστεί το ασφαλιστικό σύστημα, δεν θα είχαμε μπει στην Ευρώπη, διότι η Ευρώπη την εποχή της εισόδου ήταν μια εξαιρετικά αντιδημοφιλής υπόθεση και ο Κωνσταντίνος Καραμαλής δεν έθεσε το θέμα ούτε καν στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματός του, για να μην πούμε για τα άλλα κόμματα που ήταν ευθέως αντίθετα. Οι ταυτότητες θα έγραφαν υποχρεωτικά το θρήσκευμα, παραβιάζοντας θεμελιώδη δικαιώματα των πολιτών σε κάτι που αφορά μια προσωπική τους επιλογή. Πιθανότατα θα είχαμε πλήθος παραβιάσεων ανθρώπινων δικαιωμάτων μειονοτήτων. Πιθανότατα θα είχαμε μπλακεί σε πόλεμο με την βόρεια γείτονά μας, με την ακατανόμαστη στο δημόσιο διάλογο χώρα και ίσως ακόμα και με την Τουρκία, αν θυμηθούμε το κλίμα την επομένη των ημείων. Και φοβερά πράγματα θα είχαν υποστεί οι διάφορες μειονότητες της χώρας, ιδίως εάν αυτά γίνονταν εν θερμό. Λοιπόν, τα δημοψήφισματα μπορεί να είναι μια πολύ επικίνδυνη υπόθεση και ο λόγος για τον οποίο μπορεί να είναι μια πολύ επικίνδυνη υπόθεση είναι ότι ο δεύτερος μεγαλύτερος κίνδυνος δημοκρατίας είναι να διολιστήσει σε μια φιλελεύθερη ολιγαρχία. Αυτό είναι αυτό που αποτελεί μια πρόκληση για τις σημερινές δημοκρατίες σήμερα, να εξασφαλίσουν ότι η δημοκρατία θα λειτουργεί προς όφελος και για λογαριασμό των πολλών και της πλειοψηφίας. Και δεν θα γίνεται πεδίο προβολής και ικανοποίησης των συμφερόντων και εκπλήρωση των συμφερόντων μιας προνομιακής μειοψηφίας. Αυτός όμως είναι ο δεύτερος κίνδυνος. Ο πρώτος μεγαλύτερος κίνδυνος για τη δημοκρατία μας είναι αυτό που ανέφερε ο Θανάσης Διαμαντόπουλος, να εκφυλιστεί σε μια τυραννία της πλειοψηφίας, στην οποία οι θεσμικές εγγύησεις, οι συνταγματικές εγγύησεις, τα θεσμικά αντίβαρα υποχωρούν μπροστά στην ομή και ακατέργαστη εκδήλωση του λαϊκού θυμικού. Και αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο δημοκρατίες εκφυλίζονται σε οχλοκρατίες ή εκφυλίζονται σε τυραννίες. Δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι χώρες με βαθιά παράδοση θεσμικών εγγύησεων όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν διεξάγουν δημοψηφίσματα σε ομοσπονδιακή κλίμακα, τα διεξάγουν μόνο σε τοπική κλίμακα. Δεν είναι τυχαίο ότι η Γερμανία μετά την εμπειρία του Χίτλερ έχει απαγορεύσει τα δημοψηφίσματα. Τώρα, πού θα μπορούσαν τα δημοψηφίσματα να έχουν νόημα? Και συμφωνώ απολύτως με το πλαίσιο που έθεσε ο Θανάσης Διαμαντόπουλος. Θα μπορούσαν να έχουν νόημα καταρχήν συμπληρωματικά. Θα μπορούσαν να έχουν νόημα σε ζητήματα τα οποία πραγματικά επιδέχονται ένα ναι ή ένα όχι. Για παράδειγμα, η Καλιφόρνια νομίζω έχει διεξαγάγει δημοψήφισμα για τη φαρμακευτική χρήση μαριχουάνα. Έχει διεξαγάγει δημοψηφίσματα και άλλες πολιτείες για ζητήματα κοινωνικής πολιτικής. Στο μέτρο που αυτά τα ερωτήματα δεν άπτονται ατομικών δικαιωμάτων και δεν παραβιάζουν δικαιώματα μειονοτήτων. Πτώχευσε, αλλά δεν ήταν νομίζω συνεπία του δημοψηφίσματος. Σαφώς δεν μπορεί τα δημοψηφίσματα να αφορούν ζητήματα δημοσιονομικής πολιτικής ούτε άμεσα ούτε έμεσα. Και αυτό ήταν ένας ακόμα συνταγματικός κανόνας που παραβιάστηκε πέρσι το καλοκαίρι. Σαφώς δεν μπορούν να αφορούν ζητήματα τα οποία συνεπάγονται trade-offs, αλλά δηλαδή επιλογές ανάμεσα σε διαφορετικές εναλλακτικές που κάθε μία έχει κόστος και άρα πρέπει να σταθμιστούν. Θα μπορούσαν να είναι συμβουλευτικά τα δημοψηφίσματα, όχι δεσμευτικά. Η πραγματικότητα είναι ότι αν η Βρετανική κυβέρνηση είχε αξιοποιήσει το δημοψήφισμα συμβουλευτικά,
θα μπορούσε πιθανόν να μπει σε μια διαπραγμάτευση που θα είχε ως στόχο ένα πιο ρεαλιστικό αποτέλεσμα από αυτό στο οποίο κατά πάσα πιθανότητα θα καταλήξει υπό εξαιρετικά ζημιογόνες συνθήκες, έχοντας διεξαγάγει ένα δημοψήφισμα που την έδεσε πιστάγκωνα. Και η κορυφαία ειρωνία, αν θέλετε, στη Βρετανία και νομίζω βαραίνει μεγάλο εύρος δημοψηφισμάτων, είναι ότι το βρετανικό δημοψήφισμα έγινε για να επαναπατρίσει κοινοβουλευτική κυριαρχία και στην πραγματικότητα στη Βρετανία το κοινοβούλιο είναι εντελώς απόν. Το κοινοβούλιο, εάν ψήφιζε αύριο, θα ψήφιζε εναντίον του Brexit. Επομένως, το πρώτο θύμα του δημοψηφίσματος είναι ο θεσμός του κοινοβουλευτισμού. Διότι και αυτό είναι εκείνο το οποίο εξασφαλίζει η λαϊκή βούληση να μπορεί να μεταφράζεται, να φιλτράρεται, να συντίθεται σε κάτι το οποίο πραγματικά προάγει το δημόσιο και το εθνικό συμφέρον, μέσω μακροπρόθεσμα, τηρώντας όμως εγγύησεις για τις μειοψηφίες. Λοιπόν, υπό τους όρους που έθεσε ο Θανάσης Διαμαντόπουλος, νομίζω ότι τα δημοψηφίσματα έχουν χρησιμότητα συμβουλευτικά, σε μικρότερη κλίμακα, σε ζητήματα που επιδέχονται ναι ή όχι, αλλά το πιο σημαντικό για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτό που προσδιορίσα ως τη δεύτερη μεγαλύτερη πρόκληση της δημοκρατίας, δηλαδή το γεγονός ότι τα συστήματά μας έχουν αρχίσει να λειτουργούν χωρίς τη δυνατότητα να αποζημιώνουν τους χαμένους της παγκοσμιοποίησης σε επαρκή βαθμό. Έχουν οι δημοκρατίες μας στις προηγμένες οικονομίες αφήνουν πια πολλούς πίσω και αυτοί που μένουν πίσω αισθάνονται ότι δεν έχουν φωνή. Αυτή η φωνή όμως δεν πρέπει να δοθεί μέσα από δημοψηφισματικές διαδικασίες που εγκυμονούν τυραννικά αποτελέσματα. Πρέπει να δοθεί μέσα από την ενίσχυση των θεσμών και των λειτουργιών διαβούλευσης. Πρέπει να δοθεί μέσα από την συμπλήρωση των θεσμών μιας ακμάζουσας κοινοβουλευτικής δημοκρατίας με δυνατότητας άμεσης έκφρασης, αμεσοδημοκρατικού χαρακτήρα, με την αξιοποίηση του διαδικτύου, με την αξιοποίηση τοπικού χαρακτήρα συμμετοχικών διαδικασιών, αλλά συμπληρωματικά. Και κυρίως πρέπει να δοθεί μέσα από ενίσχυση της ίδιας της κοινοβουλευτικής διαβούλευσης και ενίσχυση διαφάνειας στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Υπό την έννοια του ότι τα ζητήματα θα πρέπει να εκτίθενται σε όλες τις εκφάνσεις τους, ο κόσμος να μαθαίνει γιατί η χώρα πρέπει να υπογράψει, για παράδειγμα, ένα ακόμα μνημόνιο, όπως πέρυσι το καλοκαίρι ή το 2012, το 2010. Και αυτό είναι κάτι το οποίο λειτουργεί εμπλουτίζοντας και βαθαίνοντας τη δημοκρατία, διότι καταφέρνει να συνδυάζει την αναγκαιότητα μιας πολύ σκληρής οικονομικής πραγματικότητας με την ειλικρίνεια και την ακεραιότητα του πολιτικού λόγου που οφείλει να δείχνει μια κυβέρνηση, με την ενίσχυση των δημοκρατικών αντιπροσωπευτικών θεσμών, χωρίς την οποία οι δημοκρατίες μας θα αντιμετωπίσουν θεμελιώδη αδιέξοδα. Και με αυτά ευχαριστώ πολύ. Είναι ευχάριστο για το ακροατήριο, δυσάρεστο ίσως για τον προλαλήσαντα, να ακολουθεί μια τόσο εκπληκτικά διεισδυτική και οξυδερκή ανάλυση. Ευχαριστώ τον κύριο Γιώργο Παγουλάτο. Σας διαβεβαιώ για το μεγάλο εύρος των συμφωνιών μας. Δεν είχαμε κάνει καμία προσυνεννόηση. Νομίζω μπορεί να το επιβεβαιώσει και ο ίδιος. Ίσως έχουμε μια κοινή λογική. Απλώς επιτρέψτε μου να εκφράσω την ανησυχία για πόσο ένα δημοψήφισμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί συμβουλευτικά. Είναι σαν να ρίχνεις μια ατομική βόμβα, είναι η ατομική βόμβα των θεσμικών μεταρρυθμίσεων και λες, θέλουμε συμβουλευτικά να δούμε αν θα τελειώσει τον πόλεμο. Τώρα θα παρακαλέσω μια κυρία να πάρει τον λόγο, η οποία με τρομοκράτησε, μην πω τίτλο που δεν της προσάδει. Θα πω λοιπόν το κατεξοχήν τίτλο που της προσάδει, παρακαλώ την όμορφη κυρία Διαμαντοπούλου να πάρει τον λόγο. Λοιπόν, να εξηγήσω για να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις, ότι επειδή συνεχώς με αποκαλεί υπουργό και υπουργό, του πω ότι εντάξει, είναι μια ιδιότητα την οποία είχα στο παρελθόν, αλλά δεν με χαρακτηρίζει σήμερα. Έχω κάνω άλλα πράγματα. Οπότε το έχουμε λύσει αυτό το θέμα, Θανάση. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση αυτή. Θα ξεκινήσω με την έννοια των αμεσοδημοκρατικών θεσμών. Σας θυμίζω ότι αυτή η ιστορία των αμεσοδημοκρατικών θεσμών ήρθε πάρα πολύ στην επιφάνεια
στις περίφημες πλατείες των αγανακτισμένων. Εκεί όλοι φαντάστηκαν ότι επειδή μπαίνανε σε ένα τραπέζι και είχαν ένα μικρόφωνο και είχαν κόσμο από κάτω και ψήφιζαν για πράγματα που κανείς δεν μπορούσε να ξέρει αν μπορούσαν να γίνουν, το θεώρησαν αμεσοδημοκρατία. Το σύγχρονο δημοκρατικό πολίτευμα είναι αντιπροσωπευτικό. Το σύστημά μας είναι αντιπροσωπευτικό. Δεν είναι αμεσοδημοκρατικό. Και στο αντιπροσωπευτικό σύστημα η κυβέρνηση οφείλει να έχει την εμπιστοσύνη του κοινοβουλίου. Και τόσο πιο καλά και τόσο πιο αποτελεσματικά λειτουργεί μια δημοκρατία, όσο το κοινοβούλιο της έχει την δυνατότητα να έχει θέση, αντίθεση και σύνθεση. Δηλαδή να συνθέτει και να έχει συνενέσεις. Ζούμε σε μια περίοδο πολύ μεγάλων εντάσεων και στην Ευρώπη και στην Ελλάδα. Βλέπουμε συνεχώς καθημερινά τη θέση και την αντίθεση, όλο με μεγαλύτερη ένταση και είναι σχεδόν αδύνατον να δούμε τη σύνθεση. Σε αυτή την περίοδο της θέσης και της αντίθεσης έρχεται το δημοψήφισμα ως, κατά την άποψή μου, κατεξοχήν διχαστική λειτουργία. Αφήνει πίσω της συντρίμμια. Διαχωρίζει το λαό και η επόμενη μέρα είναι πολύ δύσκολο να υλοποιηθεί η οποιαδήποτε απόφαση, όπως το βλέπουμε σε κοινωνίες με πολύ μεγάλες εντάσεις. Αναφέρθηκαν παραδείγματα και ιστορικές περίοδοι, αλλά αυτό που συνέβη σε εμάς, με πραγματικά διχαστικό τρόπο, συνέβη τώρα και στη Βρετανία, η οποία πραγματικά δεν μπορεί να ξεμπλέξει και κοινωνικά και πολιτικά και σε λίγο και οικονομικά. Το ότι εγώ δεν αποδέχομαι αυτή την έννοια του αμεσοδημοκρατικού θεσμού, δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει και δεν γίνεται πολύ σοβαρή προσπάθεια, και μάλιστα ιδιαίτερα τις δύο τελευταίες δεκαετίες, για μεγαλύτερη λαϊκή συμμετοχή. Είναι οι συζητήσεις, τα βιβλία που έχουν γραφτεί και τα πειράματα που έχουν γίνει για τη συμμετοχική δημοκρατία. Δηλαδή το αντιπροσωπευτικό σύστημα να κάνει περαιτέρω βήματα στη συμμετοχή των πολιτών. Και την περίοδο αυτή έχουμε πολύ ενδιαφέροντα παραδείγματα. Έχουμε το Παρίσι που η Δήμαρχος προσπαθεί να κάνει τους συμμετοχικούς προϋπολογισμούς. Εκεί βέβαια πηγαίνει σε ένα διαμέρισμα και λέει: αυτά είναι τα λεφτά που έχουμε. Αποφασίστε τι θα βγάλουμε και τι θα βάλουμε. Και αυτό έχει δυσκολίες. Γιατί ό,τι κάνει ένα διαμέρισμα δεν μπορεί να είναι ξεχωριστό από το τι γίνεται στο διπλανό διαμέρισμα. Αλλά εν πάση περιπτώσει γίνονται τέτοιου είδους προσπάθειες εμβάθυνσης της συμμετοχής των πολιτών με νέους συμμετοχικούς θεσμούς, οι περισσότεροι από τους οποίους συναντώνται βεβαίως σε τοπικό επίπεδο. Γι' αυτό και έχουμε σε πολλές χώρες τοπικά δημοψηφίσματα που λειτουργούν με επιτυχία και έχουμε και όλο περισσότερο λαϊκή ψήφο να εκλέγονται εκπρόσωποι θεσμών πέρα από τους κλασικούς, δηλαδή του Κοινοβουλίου και της Αυτοδιοίκησης. Το ότι εμείς ως πολίτες ζήσαμε την οδυνηρή εμπειρία του δημοψηφίσματος του 2015, ακόμα και η οδυνηρή εμπειρία του βρετανικού δημοψηφίσματος, δεν νομίζω βέβαια ότι πρέπει να μας οδηγήσει ακριβώς στο άλλο άκρο. Δηλαδή να απορρίψουμε τα δημοψηφίσματα παντελώς και να τα θεωρήσουμε ως ένα μόνο εργαλείο χρήσης από την εξουσία με λαϊκιστικά χαρακτηριστικά. Νομίζω και αυτό είναι ένα μεγάλο λάθος. Ο τρόπος που θα ήθελα εγώ να το προσεγγίσω και που μπορώ, δεν είμαι συνταγματολόγος, δεν είμαι νομικός, έχω ζήσει μέσα από την εμπειρία μου και από τις αναγνώσεις μου την ιστορία των δημοψηφισμάτων, θα ήθελα να το προσεγγίσω μέσα από τέσσερις διαφορετικές οπτικές γωνίες. Η μία είναι τα βιώματα, η δεύτερη είναι η ιστορική γνώση, η τρίτη είναι η επιστημονική ανάλυση και η τέταρτη είναι η πολιτική εμπειρία για τη διαχείριση του δημοψηφίσματος και ό,τι οδηγεί ή μπορεί να εμποδίσει σε αυτό. Ξεκινάω από το θέμα των βιωμάτων. Στην Ευρώπη έγιναν τα 54, τα χρόνια, τα πόσα έχουμε χρόνια λειτουργίας, από το 59 μέχρι σήμερα, από το 60 έχουμε 40, έχουμε 55 χρόνια, έχουν γίνει 56 δημοψηφίσματα. 56 δημοψηφίσματα που αφορούν την Ευρώπη, εννοώ, σε όλες τις χώρες. Ναι ή όχι στην Ευρώπη, ναι ή όχι στην Ευρωζώνη, ναι ή όχι στις επιμέρους συνθήκες, της Νίκαιας, του Μάστρεχ κλπ. Από αυτά, για να μην λέω πολλούς αριθμούς, το 20% ήταν όχι και το 80% ήταν ναι. Δηλαδή, η συμπτρική πλειοψηφία μέχρι σήμερα ήταν ναι. Η Ευρώπη πέρασε πολύ δύσκολες στιγμές. Δεν είναι η πρώτη φορά που περνάμε δύσκολες στιγμές.
πρόσφατα στην συνθήκη της Νίκαιας κόντεψε να τυναχθεί το οικοδόμημα στον αέρα. Με τους Γάλλους, με τους Ολλανδούς, με τους Βέλγους, με τους Ιρλανδούς. Ξανά μπρος, πίσω, θα προχωρήσει, δεν θα προχωρήσει η Ευρώπη. Έγινε λοιπόν πάρα πολύ συζήτηση τα τελευταία χρόνια και υπάρχει μια πολύ ενδιαφέρουσα μελέτη του Ίδρυματος Νότιο Ευρώπη, του Ζακ Ντελόρ βεβαίως, για το αν μπορεί να συνυπάρξει η Ευρώπη με τα επιμέρους εθνικά δημοψηφίσματα. Καταλαβαίνουμε πόσο σύνθετο είναι το θέμα της εθνικής κυριαρχίας και του δημοψηφίσματος εντός της εθνικής κυριαρχίας, ανήκοντας σε ένα ευρύτερο σύνολο. Στην Ευρώπη, λοιπόν, στην μελέτη αυτή, λοιπόν, μελετώνται όλα τα δημοψηφίσματα, ένα προς ένα, με τις δυσκολίες, με τις εθνικές ιδιαιτερότητες, με τα ιδιαίτερα συντάγματα, και καταλήγει μεγαλοπρεπώς στο ότι ναι, μπορεί να συμβιώσουν, αρκεί να υπάρχουν κανόνες δημοκρατίας, οι οποίοι γίνονται σεβαστοί. Θα αναφερθώ σε δύο εμπειρίες μου, πολύ γρήγορα, μόνο με τίτλους, που αφορούν στην συμμετοχή μου. Δηλαδή, έλαβα μέρος σε διάλογο. Ο ένας ήταν στην Ιρλανδία και ο άλλος ήταν στη Δανία. Στη Δανία ήταν το 2000, αν οι Δανείοι θα μπουν ή δεν θα μπουν στην Ευρώπη. Στην Ιρλανδία ήταν για την συνθήκη της Νίκαιας. Στην Ιρλανδία πήγα τότε ως Επίτροπος Κοινωνικών Υποθέσεων, επειδή με προσκάλεσε η Ιρλανδική κυβέρνηση. Και γιατί με προσκάλεσε? Γιατί το κεντρικό θέμα της συζήτησης για τη συνθήκη της Νίκαιας στην Ιρλανδία ήταν εάν η Ευρώπη θα απαγορεύσει ή όχι τις αμβλώσεις στην Ιρλανδία. Η όλη συζήτηση είχε μεταφερθεί από τη συνθήκη της Νίκαιας, δηλαδή ήταν εξαιρετικά δύσκολο να βρει κανείς την σύνδεση, στο θέμα των αμβλώσεων. Τα πανό, λοιπόν, όταν πήγαινε κανείς στο Δουβλίνο, έλεγαν του όχι, έλεγαν «Η Ευρώπη θα σκοτώσει τους αγέννητους Ιρλανδούς». Ήταν όχι το πρώτο δημοψήφισμα, έγινε ναι το δεύτερο, έχει πολύ ενδιαφέρον το πώς έγινε, αλλά θα ήθελα να αποτυπώσω και να σκεφτούμε πόσο πολύ μακρά και σε διαφορετικό επίπεδο μπορεί να οδηγήσει μια λάθος πολιτική συζήτηση και μεγάλα εσωτερικά πάθη. Η δεύτερη εμπειρία είναι ακριβώς η αντίθετη. Είναι στη Δανία. Είναι το ερώτημα εάν θα πάει ή όχι η Δανία, αν θα μπει στο ευρώ, αν θα δεχθεί το ευρώ. Εκεί συμμετείχα σε 7 μεγάλες συζητήσεις με την παρουσία του Δανού Πρωθυπουργού. Ήταν εντυπωσιακό το βάθος της συζήτησης, όπου το κεντρικό ερώτημα ήταν θα μειωθούν λόγω του ευρώ ή όχι οι φόροι. Ο φόβος των Δανών ήταν μην τυχόν και μειωθούν οι φόροι. Γιατί η μείωση των φόρων θα έφερνε μείωση του κοινωνικού κράτους. Η μείωση των φόρων θα ήταν αποτέλεσμα του ευρώ, το οποίο ουσιαστικά θα αύξανε την ανταγωνιστικότητα, την ανάγκη ανταγωνισμού, όχι ανταγωνιστικότητα στις οικονομίες τους, άρα θα μειώνουν τους φόρους, άρα οι φόροι θα μειώνουν το κοινωνικό κράτος. Ήταν μια εξαιρετικά σοβαρή συζήτηση, με πολύ ενδιαφέροντα επιχειρήματα και πάρα πολύ τεκμηριωμένα. Οικονομολόγοι από τη μία και την άλλη πλευρά έδιναν εφοδίαζαν τους πολιτικούς και τους πολίτες που συζητούσαν με τα απαραίτητα επιχειρήματα. Το αποτέλεσμα ήταν όχι. Η Δανία δεν δέχθηκε το ευρώ. Έχουμε λοιπόν, λέω τα δύο παραδείγματα, για να δούμε ότι όταν τα πράγματα γίνονται με ήρεμο τρόπο, σε δημοκρατίες οι οποίες λειτουργούν, με τεκμηρίωση και χωρίς τσιτάτα, εξυπνάδες και πάθος, μπορεί ένα δημοψήφισμα πραγματικά να είναι πολύ ουσιαστικό και θετικό για την δημοκρατία και για το λαό. Η δεύτερη οπτική γωνία που είναι της ιστορικής γνώσης, θα την περάσω πολύ γρήγορα, γιατί είπε ο Θανάσης ακριβώς αυτό που ήθελα να πω. Δηλαδή, για τα δημοψηφίσματα που έγιναν στη χώρα και αφορούν το πολιτιακό. Αυτό που ανάφερες για τον Κωνσταντίνο, νομίζω θα έπρεπε να διδάσκεται και να το ξέρουμε όλοι μας, γιατί πραγματικά το δημοψήφισμα του 1920 είχε σαν αποτέλεσμα το χάσουμε τη σχέση μας με την Μεγάλη Βρετανία, να μπει απέναντι. Ωραία. Και ουσιαστικά να γίνει αυτό που ζήσαμε μετά με το θέμα της μικρασιατικής καταστροφής. Όμως, εγώ θα ήθελα να πω πάλι τα νούμερα. Έχουμε 7 δημοψηφίσματα σε μια χρονική περίοδο 54 χρόνων, ξεκινώντας από το 1920,
6 περιπτώσεις με ερώτημα σε σχέση με το πολίτευμα. Βασιλευωμένη δημοκρατία ή αβασίλευτη. Και έχουμε τρομακτικές πλειοψηφίες για τη μια μεριά και τρομακτικές πλειοψηφίες για την άλλη. Από τον ίδιο λαό σε όχι πολύ μεγάλες χρονικές αποστάσεις. 3 από τα 7 δημοψηφίσματα γίνονται από δικτατορίες. Έτσι, γιατί γίνεται μια προσπάθεια σύνδεσης του δημοψηφίσματος μόνο με τη δημοκρατία. Από αυτήν την ανάγνωση της ιστορίας μπορεί κανείς να δει ότι έχουμε μερικά πράγματα στα οποία δεν αλλάζουμε. Σχεδόν όλα, με την εξαίρεση ενός δημοψηφίσματος, γίνανε σε διάστημα 10 ημερών. Δηλαδή αποφασίζουμε, το βάζουμε μπρος, το κάνουμε, τελειώσαμε και με τρομακτικό διχασμό. Άρα δεν έχουμε την εμπειρία. Νομίζω ότι το δημοψήφισμα που πραγματικά ήταν το 1974, το οποίο έγινε με όρους τέτοιους που μπορούσε να λειτουργήσει η δημοκρατία. Η τρίτη ενότητα, η τρίτη οπτική γωνία, είναι η πολιτική ανάλυση. Λοιπόν, συμφωνώ, η επιστημονική ανάλυση. Έχουν και κυρίως πρόσφατα, λόγω του δημοψηφίσματος, έχουν γράψει συνταγματολόγοι, πολιτικοί επιστήμονες, έχει χυθεί πολύ μελάνη για τις προϋποθέσεις. Συμφωνώ απολύτως με τις προϋποθέσεις που είπε ο Θανάσης Διαμαντόπουλος. Θα ήθελα απλά σε τίτλους να πω το εξής. Να το συμπληρώσω ή να το επαναλάβω. Να είναι απολύτως σαφές και κατανοητό το ερώτημα. Να είναι εκ των προτέρων γνωστές οι συνέπειες της λαϊκής ετιμιγορίας. Πάρα πολύ δύσκολο και σοβαρό θέμα. Οι Βρετανοί ψήφισαν για το όχι στο Brexit. Τώρα πάνε για δημοψήφισμα οι Σκοτσέζοι να φύγουν από τη Βρετανία. Άρα μια επίπτωση του όχι ήταν να διαιρεθεί η Βρετανία. Αυτό δεν συζητήθηκε παρά ελάχιστα στην περίοδο του Βρετανικού δημοψηφίσματος. Το τρίτο είναι να τηρείται η διαδικασία στο πλαίσιο της οποίας παρέχεται η δυνατότητα να αναπτυχθούν τα επιχειρήματα και από τις δύο πλευρές. Και το τέταρτο, αυτό θα έλεγα, Θανάση, έχει ενδιαφέρον ίσως να πεις και εσύ την άποψή σου, να είναι υψηλό το ποσοστό συμμετοχής, ώστε να θεωρείται έγκυρο το δημοψήφισμα. Κατά την άποψή μου, πρέπει το ποσοστό συμμετοχής να είναι πάνω από το 50%. Δεν το λέω ως συνταγματολόγος, ούτε με μαθηματική προσέγγιση, αλλά μέσα από την ιστορία στην οποία αναφέρθηκα πριν. Και έρχομαι στο τέταρτο θέμα, που είναι η πολιτική εμπειρία για την διαχείριση αυτών των καταστάσεων. Τι γίνεται και πώς διαχειρίζεται το πολιτικό σύστημα και οι πολίτες ευθείες δημοκρατικοφανείς επιθέσεις που έχουν σοβαρές επιπτώσεις στους πολίτες και στη χώρα. Δεν ξέρω αν το έχω. Έγραψε, νομίζω το έχω μαζί μου, ο Νίκος Αλεβιζάτος έγραψε εκείνες τις μέρες που γινόταν το δημοψήφισμα, ότι δημοψήφισμα σε 5 μέρες και με αναλύει βήμα προς βήμα γιατί δεν μπορεί να σταθεί αυτό το δημοψήφισμα, και τελειώνει λέγοντας ούτε το Σύνταγμα ούτε οι Έλληνες πολίτες πρόκειται να αποδεχθούν και να επιτρέψουν μια τέτοια εκτροπή. Λοιπόν, και την αποδεχθήκαμε και την επιτρέψαμε και συμμετείχαμε και την νομιμοποίησαμε. Μια κατεπίφαση δημοκρατική διαδικασία που ουσιαστικά προσπάθησε να παγιδεύσει τον ελληνικό λαό. Το ερώτημα που προκύπτει μετά από αυτά που έγιναν και αφού ανεχθήκαμε αυτές τις εκτροπές και τον τρόπο που έγιναν, είναι ότι έχουμε δημιουργήσει ένα προηγούμενο, και πρέπει να το σκεφτούμε πάρα πολύ σοβαρά όλοι ως πολίτες, γιατί δεν ξέρουμε καθόλου τι έχουμε μπροστά μας. Η δική μου αίσθηση είναι ότι αν το 2018 δεν βγούμε στις αγορές, που δεν βλέπω τον τρόπο με τον οποίο θα βγούμε στις αγορές, θα υπάρξει ξανά συζήτηση για τέταρτο μνημόνιο με τρομερά σκληρούς όρους. Θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να γίνει αποδεκτό ένα τέτοιο μνημόνιο και ουσιαστικά θα μπει ένα δίλημα δολοφονίας ή ευθανασίας. Εάν αυτό ετοιμάζεται, επειδή ο τρόπος που έχει γίνει η χρήση του δημοψηφίσματος, φοβάμαι ότι στο τέλος αυτού του δρόμου ένα δημοψήφισμα θα είναι πάλι μία λύση για την εξουσία.
ένα δημοψήφισμα από αυτή τη φορά θα είναι πάρα πολύ καθαρό. Ναι στο ευρώ ή όχι στο ευρώ. Και όταν διαμορφώνεται στην κοινή γνώμη η απόλυτη αίσθηση ότι φταίνει οι άλλοι, και αυτό γίνεται πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, χωρίς δυνατότητα σοβαρού αντιλόγου, τότε ο ίδιος ο κόσμος αλλάζει την άποψή του. Νομίζω ότι το βλέπετε κι εσείς γύρω σας. Ότι οι άνθρωποι που δεν είχαν ποτέ αμφιβολία για το αν θα πρέπει να είμαστε στην Ευρώπη ή όχι, αρχίζουν και αναρωτιούνται. Σε μια φάση πάρα πολύ μεγάλη σύγκρουσης με την πραγματικότητα και που θα χρειαστεί να πάρουμε τις καινούργιες αποφάσεις, πιθανόν πάλι ένα δημοψήφισμα, πάλι με έναν τρόπο που δεν το φανταζόμαστε, να είναι η λύση για την εξουσία. Τελειώνω θέτοντας αυτή την παράμετρο της συζήτησης για το μέλλον, λέγοντας ότι, κατά την άποψή μου, όταν είναι εμφανές ότι το δημοψήφισμα γίνεται εργαλείο ποδηγέτησης με στόχο εξυπηρέτησης συμφερόντων της εξουσίας ή αδιεξόδων που η ίδια η εξουσία δημιούργησε μόνη της, τότε υπάρχει η ατομική πολιτική ευθύνη της ενεργού αποχής. Και έπρεπε να την έχουμε σκεφτεί και την προηγούμενη περίοδο, ίσως ο καθένας πρέπει να κάνουμε την αυτοκριτική του. Να υπάρχει η επιλογή της ατομικής πολιτικής ευθύνης για την ενεργό αποχή, αλλά και η ευθύνη των κομμάτων να σκεφτούν, να την οργανώσουν και να την υποστηρίξουν. Ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ την Άννα. Νομίζω ότι ουσιαστικά ανέδειξε ή υπενήχθη τη βασική ευθύνη πολιτικών ηγετών μικρότερων των περιστάσεων που υποκείμενοι στην τρομοκρατία της λαϊκής αναφοράς δεν είχαν το θάρρος πέρσι να υποδείξουν την αποχή από το δημοψήφισμα του Πενθυμέρου, δηλαδή το δημοψήφισμα Καρνάβαλο. Κατά τα άλλα, ας μου επιτραπεί να πω, για να δούμε σε τι βαθμό μπορεί να φτάσει η νομιμοποιητική πρόφαση ενός δημοψηφίσματος, ότι όχι απλώς, όπως είπε η κυρία Διαμαντοπούλου, στα 6 από τα 7 δημοψηφίσματα πολιτιακού χαρακτήρα που είχαμε στη χώρα μας, δεν υπήρχαν στοιχειώδεις προϋποθέσεις ήρεμης και νυφάλιας διαβούλευσης, αλλά ένα από αυτά συντελέστηκε επιλυμένης αποφάσεως. Πρώτα δηλαδή αποφάσισαν την αλλαγή του πολιτεύματος και μετά είπαν στο λαό να την ψηφίσει. Και αυτό το έκανε ο πατέρας της δημοκρατίας, Αλέξανδρος Παπαναστασίου. Γιατί και σε αυτό υπάρχουν πολλοί μύθοι. Πριν παρακαλέσω την κυρία Κεραμέως να μας διαφωτίσει και αυτή με τις παρεμβάσεις της, θα ήθελα προηγουμένως να παρακαλέσω, εκφράζοντας τη συγκίνησή μου σε όλους τους συστάμενους, να καταλάβουν τις 2-3 ακόμη θέσεις που υπάρχουν για να μην ταλαιπωρούνται άλλο. Νομίζω ότι υπάρχουν ακόμη 1-2 θέσεις εκεί πάνω κτλ. Ίσως έρθει ολοφέρδος, είπα, θα έρθει ολοφέρδος. Ναι. Παρακαλώ, κύριε Κεραμέως. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω πολύ με τη σειρά μου τον καθηγητή Διαμαντόπουλο για την πολύ τιμητική πρόσκληση να συμμετέχουμε σε αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Με αφορμή το βιβλίο αυτό που βλέπετε μπροστά σας, το οποίο έρχεται σε μια εξαιρετικά κρίσιμη στιγμή, θα έλεγα, σε μια στιγμή στην οποία συστηματικά απαξιώνονται οι θεσμοί του πολιτικού συστήματος. Ο Θανάσης Διαμαντόπουλος στο βιβλίο του, αν το έχετε διαβάσει, εντοπίζει τις νοσογόνες αιτίες του πολιτικού συστήματος. Μας λέει τι έφταξε. Αλλά δεν μένει εκεί. Πάει παραπέρα. Προσπαθεί να βρει λύσεις, να κάνει προτάσεις. Και όπως η Άννα Διαμαντοπούλου πολύ εύστοχα λέει στο βιβλίο του, σχολιάζει ότι στην πλειονότητά τους οι προτινόμενες μεταρρυθμίσεις του Θανάση Διαμαντόπουλου έχουν χαρακτήρα θεμελιώδους αλλαγής. Δεν είναι δηλαδή βραχύβιες ρυθμίσεις. Θα ήθελα όμως, κυρίες και κύριοι, να ακολουθήσω μια λίγο διαφορετική οπτική. Γιατί φτάνουμε να μιλάμε για δημοψηφίσματα? Από πού ξεκινάει όλο αυτό το πρόβλημα? Νομίζω ότι όλο ξεκινάει από την κενή πεποίθηση όλων μας ότι το πολιτικό σύστημα έχει αποτύχει. Έχει αποτύχει σε μικρότερο ή σε μεγαλύτερο βαθμό. Και γιατί έχει αποτύχει το πολιτικό σύστημα, θα μπορούσε κανείς να το εντοπίσει ως εξής, ότι υπάρχει μία κρίση στην εντολή του λαού. Ότι δηλαδή υπάρχει μία κρίση του αντιπροσωπευτικού χαρακτήρα του πολιτεύματός μας. Και εξηγούμε. Όλα τα κόμματα στην κρίση, ας είμαστε ειλικρινείς, σε μικρότερο ή σε μεγαλύτερο βαθμό, φάνηκαν ασυνεπή ως προς τις δεσμεύσεις τους και επέδειξαν κατά καιρούς άγνοια, προχειρότητα, διαχειριστική ανεπάρκεια. Θα θυμίσω
το λεφτά υπάρχουν. Θα θυμίσω την κατάργηση των μνημονίων με ένα νόμο και ένα άρθρο. Τα ζάφια. Θα θυμίσω το κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη. Παράλληλα προγράμματα και άλλες αντίστοιχες τέτοιες παραχολογίες. Και όλα αυτά ήταν προεκλογικά συνθήματα, τα οποία μετεκλογικά ακυρώθηκαν εν της πράγμαση. Ακυρώθηκαν από την ίδια την πραγματικότητα. Και δημιουργείται λοιπόν ένα ερώτημα. Διότι βλέπουμε ότι η ηγεσία δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις, στην ανάγκη σχεδιασμού και εφαρμογής κατάλληλων πολιτικών, προκειμένου ακριβώς η χώρα να βγει από την κρίση. Ποιο είναι το αποτέλεσμα όλου αυτού? Ότι μεγαλώνει το χάσμα. Διευρύνεται το χάσμα μεταξύ της πολιτικής ηγεσίας και των ψηφοφόρων. Άρα έχουμε ένα έλλειμμα. Και η πρώτη αντίδραση πολλών είναι, εφόσον έχουμε ένα έλλειμμα στην αντιπροσωπευτική δημοκρατία, ας πάμε στην αμεσοδημοκρατία. Ας εμπλουτίσουμε κατά μερικούς ή ας υποκαταστήσουμε κατά άλλους την αντιπροσωπευτική δημοκρατία με θεσμούς αμεσοδημοκρατίας. Και ανάμεσα στην αμεσοδημοκρατία, στους θεσμούς αυτούς, είναι φυσικά και το δημοψήφισμα. Άρα ενδυναμώθηκε, αν θέλετε, αυτή η πεποίθηση ότι η αποτελεσματική διακυβέρνηση δεν μπορεί να επιδιωχθεί διαμέσου των κομμάτων. Ότι υπάρχουν ατέλειες, ότι υπάρχουν ανεπάρκειες του συστήματος αυτούς. Και έρχεται λοιπόν δρυμύτερα αυτό το αίτημα για εμπλουτισμό της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας με θεσμούς αμεσοδημοκρατίας, όπως είναι το δημοψήφισμα. Και εδώ θα κάνω ένα ερώτημα. Ευθύνεται, πιστεύετε, η ίδια η φύση της αντιπροσώπευσης στην κοινοβουλευτική δημοκρατία για αυτό το έλλειμμα? Δηλαδή, χρειαζόμαστε περισσότερη άμεση δημοκρατία με θεσμούς όπως το δημοψήφισμα? Είναι τελικά το δημοψήφισμα πανάκια για αυτό το έλλειμμα το οποίο όλοι διαπιστώνουμε, για αυτό το νοσερό, για αυτό το προβληματικό πολιτικό σύστημα? Ή μήπως το δημοψήφισμα, όπως διαπιστώνει στο βιβλίο του Θανάση Διαμαντόπουλος, είναι ένας θεσμός ο οποίος ούτε λίγο ούτε πολύ ελοχεύει ο κίνδυνος να μεταφέρει η πολιτική ηγεσία την ευθύνη, την προσωπική της ευθύνη, την πολιτική της ευθύνη στο λαό για μια κρίσιμη πολιτικά απόφαση? Ο Θανάσης Διαμαντόπουλος και στο βιβλίο του και σήμερα μας μίλησε για τους κινδύνους που ελοχεύουν στα δημοψηφίσματα και πρότεινε αλλαγές για την αποσόφησή τους. Πρέπει να σας πω ότι συμμερίζομαι πολλές από τις σκέψεις του Θανάση Διαμαντόπουλου και κυρίως ότι το δημοψήφισμα από εργαλείο άμεσης δημοκρατίας μπορεί πάρα πολύ εύκολα να καταλήξει εργαλείο χειραγώγησης, ποδηγέτησης, χειραγώγησης τελικά της κοινής γνώμης. Και όπως και τον Ιούλιο του 2015, το ρεφερέντουμ μπορεί να καταλήξει πολύ εύκολα πλεμπισίτουμ, δηλαδή εν τέλει μια επιδοκιμασία ή αποδοκιμασία του προσώπου. Έχει υποθεί από πάρα πολλούς πολιτικούς επιστήμονες, οι οποίοι έχουν αναλύσει πως πολύ συχνά, όταν κανείς απαντά σε ένα δημοψήφισμα, απαντά με ναι ή όχι στο πρόσωπο αυτού που τον ερωτά. Τον εγκρίνω ή δεν τον εγκρίνω. Τον αποδοκιμάζω ή τον επιδοκιμάζω. Και ότι τελικά ο λαός σε μεγάλο βαθμό αντιδρά κατά αυτόν τον τρόπο στα δημοψηφίσματα. Και νομίζω ότι δυστυχώς η πρόσφατη ελληνική εμπειρία του δημοψηφίσματος του Ιουλίου του 2015 αποδεικνύει με τον πλέον εύγλωτο τρόπο τα όρια, τις αδυναμίες και κυρίως τους σοβαρούς κινδύνους που ελοχεύουν από τη διενέργεια δημοψηφισμάτων. Σας θυμίζω, το ερώτημα του 2015 ήταν ένα ερώτημα σύνθετο, ένα ερώτημα ασαφές, ακόμα και για πολίτες με εξειδικευμένες γνώσεις, ένα ερώτημα ανύπαρκτο, διότι, αν θυμόσαστε, η πρόταση των δανειστών, η οποία τέθηκε στο δημοψήφισμα, είχε ήδη αποσυρθεί από τους δανειστές τη στιγμή που τέθηκε από την κυβέρνηση. Συνεπώς, ένα ερώτημα ανύπαρκτο. Άρα, ερώτημα σύνθετο, ερώτημα ασαφές, ερώτημα ανύπαρκτο. Και ερώτημα μη γνήσια συμβουλευτικό, και θα τολμήσω να πω υποκρυπτόμενο δημοσιονομικό. Γιατί ούτε λίγο ούτε πολύ τι μας ρωτούσε η κυβέρνηση, αν θέλουμε να μας επιβληθούν 7,9, αν δεν κάνω λάθος, αν θυμάμαι καλά, 7,9 δις ευρώ μέτρα. Υπάρχει λόγος που το Σύνταγμα απαγορεύει δημοψηφίσματα τα οποία είναι επιδημοσιονομικού χαρακτήρα. Ποιος πολίτης θα γυρίσει και θα πει, θα ψηφίσει, ναι, θέλω περισσότερους φόρους. Θα ήταν πρωτοφανές. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν υπάρχει στο Σύνταγμα ακριβώς αυτή η πρόβλεψη.
Άρα τελικά ποια ήταν η χρησιμότητα του δημοψηφίσματος αυτού του καλοκαιριού του 2015. Υπάρχει μια ξεκάθαρη χρησιμότητα, η οποία ήταν η ενίσχυση της κυβέρνησης και θα έλεγα του προσωπικού προσωπικά, του ερωτώντος δηλαδή στο δημοψήφισμα και επίσης η πολιτική και επικοινωνιακή διαχείριση της περήφανης διαπραγμάτευσης, των αποτελεσμάτων της εφτάμινης και πάρα πολύ επώδυνης για τον ελληνικό λαό διαπραγμάτευσης του πρώτου εξαμήνου του 2015, καθώς επίσης και η εκ των υστέρων νομιμοποίηση των αποτελεσμάτων και των παραλήψεων, των σοβαρών παραλήψεων αυτής ακριβώς της διαπραγμάτευσης. Τι πέτυχε λοιπόν ο ΣΥΡΙΖΑ με την επιλογή του αυτή να θέσει δημοψήφισμα αυτή την ανύπαρκτη πρόταση των δανειστών? Πέτυχε σίγουρα την πολιτική του επιβίωση, εφήμερα ίσως, αλλά πέτυχε την πολιτική του επιβίωση, αλλά πέτυχε κυρίως, και μάλλον δεν θα πρέπει να λέω πέτυχε, θα πρέπει να λέω ότι καταλήξαμε εκεί, καταλήξαμε στο να διχάσει τον ελληνικό λαό μεταξύ του όχι και του ναι. Φαντάζομαι όλοι έχετε βρεθεί σε παρέες, όπου κάποιος αναφέρει και λέει αυτός ψήφισε όχι, αυτός ψήφισε ναι, είναι προδότης και ούτω καθεξής. Τελικά όμως, αυτό το δημοψήφισμα θεράπευσε κάποιο έλλειμμα του δημοκρατικού μας πολιτεύματος? Θεράπευσε δηλαδή αυτό το κενό που υπάρχει μεταξύ της πολιτικής ηγεσίας και των ψηφοφόρων? Έκανε κάτι καλό, προσέφερε κάτι στο πολιτικό μας σύστημα? Ή αντίθετα σηματοδότησε την επικυριαρχία του θυμικού, τον τυχοδιοκτισμό, την ανευθυνότητα και την ενίσχυση της δημαγωγίας στα πολιτικά δρόμενα? Τελικά, και καταθέτω μια προσωπική άποψη, νομίζω ότι το δημοσίευσμα αυτό μετατράπηκε σε ένα εργαλείο παραπλάνησης, χειραγώγησης και αποπροσανατολισμού. Και επιβεβαίωσε, θα έλεγα, με τον πλέον δραματικό τρόπο, τους πάρα πολλούς σοβαρούς κινδύνους που ελοχεύουν από τη διενέργεια δημοψηφισμάτων. Για όλους αυτούς τους λόγους, είναι, τη θεωρώ αναγκαία, η ύπαρξη ασφαλιστικών δικλείδων. Προκειμένου ακριβώς το δημοψήφισμα να μην γίνεται εργαλείο στα χέρια δημαγωγών και κεροσκόπων πολιτικών. Μόνο αν υπάρχουν ασφαλιστικές δικλείδες, κάποιες από τις οποίες προαναφέρθηκαν, μόνο αν υπάρχουν αυτές τις ασφαλιστικές δικλείδες, μπορεί υπό προϋποθέσεις το δημοψήφισμα να λειτουργεί συμπληρωματικά προς το πολίτευμά μας, συμπληρωματικά προς την επίτευξη ενός καλύτερου αντιπροσωπευτικού συστήματος. Άρα, ναι στο δημοψήφισμα υπό πολύ αυστηρές προϋποθέσεις. Και οι τρεις προϋποθέσεις που έχει θέσει και ο Κώστας Μενουδάκος σε ένα άρθρο του στην Καθημερινή πέρυσι το καλοκαίρι, τις οποίες ανέφερε και η Άννα Διαμαντοπούλου, είναι, θα έλεγα, ή μάλλον θα χώριζε τις προϋποθέσεις σε ουσιαστικές και σε διαδικαστικές. Ουσιαστικές προϋποθέσεις, σαφώς το ερώτημα να είναι σαφές, να είναι κατανοητό, να μπορεί να απαντηθεί με ένα ναι ή με ένα όχι, να μην απαιτείται να είναι κανείς διδάκτορ της οικονομίας ή της νομικής προκειμένου να απαντήσει στο ερώτημα αυτό και φυσικά να μην υπάρχουν διαφορετικές ερμηνείες. Εδώ πέρσι το δημοψήφισμα, στο ίδιο αυτό ερώτημα, ακούγαμε όλων των ειδών διαφορετικές ερμηνείες επί του ίδιου αυτού ερωτήματος. Άρα, πρώτη βασική ουσιαστική προϋπόθεση, το ερώτημα να είναι σαφές, να είναι κατανοητό, να μην επιδέχεται διαφορετικών ερμηνεών. Δεύτερη ουσιαστική προϋπόθεση, να είναι εκ των προτέρων γνωστές οι όποιες συνέπειες του ναι ή του όχι. Αλλά και διαδικαστικές εγγυήσεις, όχι μόνο ουσιαστικές. Δηλαδή, να υπάρχει χρόνος. Να υπάρχει χρόνος να αναπτυχθούν επιχειρήματα υπέρ και κατά. Να υπάρχει η πληρέστερη δυνατή ενημέρωση. Με πρόλαβε ο Γιώργος Παγουλάτος και είπε για αυτό που δημοσιοποίησε η Google την επομένη το πρωί του δημοψηφίσματος στην Αγγλία, ενώ είχε ανακοινωθεί το δημοψήφισμα, δημοσιοποίησε ποιες ήταν οι έρευνες τις οποίες έκαναν οι κατοικούντες στο Ηνωμένο Βασίλειο. Και πέρα από την ερώτηση που είπε ο Γιώργος για το τι είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, άλλες ερωτήσεις που φαίνεται ότι κάνανε οι κάτοικοι του Ηνωμένου Βασιλείου, οι οποίοι είχαν μόλις ψηφίσει επί του δημοσφύρματος, ήταν ποια είναι τα μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ποιες είναι οι συνέπειες του να είσαι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ποιες είναι οι συνέπειες του να βγεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα, τι μας δηλώνουν όλα αυτά? Ότι τελικά το δημοψήφισμα γίνεται ένα όργανο λαϊκισμού. Ότι σε μεγάλο ποσοστό οι Άγγλοι ψηφοφόροι ψήφισαν με το θυμικό, ψήφισαν ίσως επηρεαζόμενοι από το μεταναστευτικό, από το προσφυγικό, χωρίς να καταλαβαίνουν και να κατανοούν οι ίδιοι τις σοβαρότατες συνέπειες
του δημοψηφίσματος αυτού και της ψήφου τους. Άρα και διαδικαστικές εγγύησεις και στο πλαίσιο αυτό οι προτάσεις και του Θανάση Διαμαντόπουλου για εμπλοκή περισσότερων του ενός πολιτικών παραγόντων στη διαδικασία, εμπλοκή της Βουλής, επικύρωση του δημοσίου από τη Βουλή. Θα συμφωνήσω και με την Άννα Διαμαντοπούλου για ένα υψηλότερο ποσοστό προκειμένου το δημοψήφισμα να θεωρείται έγκυρο, ίσως 60% θα έλεγα εγώ, προκειμένου ακριβώς να θεωρείται έγκυρο επί τόσων σοβαρών ζητημάτων. Και θα ήθελα να κλείσουμε το εξής. Αναφέρθηκα στο πρόσφατο παράδειγμα του δημοψηφίσματος από πραγματική αγωνία για να μάθουμε από τα λάθη μας και να μην τα επαναλάβουμε. Ο καθηγητής ο Κώστας Ολάβδας στο βιβλίο αυτό λέει ότι κατά τη γνώμη του μια χώρα σαν την Ελλάδα είναι δύσκολο να διαμορφώσει συνενητικά μια εθνική στρατηγική προσαρμογής και να την εφαρμόσει. Είναι δύσκολο ούτε λίγο το πολύ μας λέει να συμφωνούμε σε βασικά ζητήματα. Εγώ θα τολμήσω να πω, ίσως επειδή είμαι νέα πολιτικός και ίσως ακόμα αφελής, δεν ξέρω, ότι δεν νομίζω ότι είναι ακατόρθωτο. Και θέλω να είμαι αισιόδοξη. Αλλά προϋπόθεση για να προσεγγίσουμε το επίπεδο αυτό είναι να συμφωνήσουμε σε ορισμένα στοιχειώδη σημεία. Σε κάποια στοιχειώδη σημεία, χαρακτηριστικά της ποιότητας της δημοκρατίας που θέλουμε. Γιατί η αλήθεια είναι που αν συζητάμε για πάρα πολλή ώρα για τα δημοψηφίσματα, για το αν αυτά λειτουργούν συμπληρωματικά ή όχι προς τη δημοκρατία μας, αλλά αν δεν ενδυναμώσουμε το πολίτευμά μας, αν δεν ενδυναμώσουμε την αντιπροσωπευτική μας δημοκρατία και τις κοινοβουλευτικές μας διαδικασίες και κυρίως τα checks and balances, δηλαδή τον έλεγχο, τη λειτουργία αυτών των εξισορροπητικών μηχανισμών προκειμένου ακριβώς το πολίτευμά μας εν συνόλο να λειτουργεί. Αν δεν τα κάνουμε λοιπόν όλα αυτά, αν δεν ενδυναμώσουμε τις ανεξάρτητες αρχές και τη δικαιοσύνη, όλοι αυτοί οι πόλοι λειτουργούν εξισορροπητικά. Πρέπει λοιπόν να εστιάσουμε σε αυτό, κατά τη γνώμη μου, να ενισχύσουμε το πολίτευμά μας και την κοινοβουλευτική διαδικασία, προκειμένου εν συνεχεία να δούμε για το κατά πόσο μπορούμε να εμπλουτίσουμε το σύστημά μας και με άλλους θεσμούς, όπως το δημοψήφισμα. Και κλείνω με μία πρόταση. Υπάρχει μία καυστική διαπίστωση του Σεφέρη, η οποία αναφέρεται στο βιβλίο σε πολλά σημεία. Ο Σεφέρης είχε μιλήσει για την ικανότητα του Έλληνα να εξευτελίζει κάθε θεσμό και κάθε σύστημα. Θα κλείσω λοιπόν με την ευχή αυτή η ικανότητα του Έλληνα να εξευτελίζει κάθε θεσμό και κάθε σύστημα να βαίνει μειούμενη και όχι αυξανόμενη, προκειμένου να μπορέσουμε να βρούμε αυτή την πολυπόθετη συνένεση που χρειάζεται η δημοκρατία μας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ την κοινοβουλευτική εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας και για την εμπεριστατωμένη δυσδυτικότητα της ανάλυσής της και για τα καλά λόγια που είχε την ευγένεια να πει για το βιβλίο μου. Πρέπει να σας πω, κυρίες και κύριοι, ότι οι προτάσεις που έχω σε αυτό το βιβλίο είναι προϊόν μακροχρόνιου πολιτικού προβληματισμού για πρόσφορες λύσεις ικανές, αν όχι να εκριζώσουν, τουλάχιστον να περιορίσουν κάποιους από τους παράγοντες της εθνικής μας κακοδαιμονίας. Όταν όμως είδα τις προτάσεις της κυβερνώσης παράταξης που ζητάει να μετατεθεί ενδεχομένως στο λαό η απευθείας εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας, να θεσμοθετηθεί ως πάγιο σύστημα η απλή αναλογική, που σημαίνει πάγια κυβερνησία, το βλέπουμε και στην Ισπανία, και να εισαχθούν δημοψηφίσματα λαϊκής ετοιμιγωρίας, εύχομαι η αγωνία μου να μην βρει απήχηση και να μην ξεκινήσει ποτέ συζήτηση για αλλαγή του συντάγματος, γιατί φοβάμαι θα είναι πολύ επιταχύρο. Τέλος, η αισιοδοξία της κυρίας Κεραμέως για μια καλύτερη εποχή ίσως έχει βάσει το γεγονός ότι αυτή μπαίνει, ξεκινάει την πολιτική σταδιοδρομία που εύχομαι να είναι περίλαμπρη σε μια φάση που ο λαϊκισμός έχει εξαντλήσει τα όρια του. Τέλος, εκφράζω μια μικρή ανησυχία για την ομοθυμία των ομιλούντων. Ίσως αισθάνεστε ότι ακούτε την ίδια διάλεξη από τέσσερις ομιλητές, αν και ο πρόεδρος, ο κύριος Θοδωράκης, κινηθεί στην ίδια κατεύθυνση. Τον παρακαλώ να πάρει το λόγο, αφού του εκφράσω ιδιαίτερα την ευγνωμοσύνη μου, γιατί είχε την καλοσύνη να είναι ανάμεσά μας σε μια περίοδο εντονότατων και ευρύτατων πολιτικών τριγμών και άφησε κατά μέρος πολλές του υποχρεώσεις και ευθύνες για να έρθει να μας διαφωτίσει με τις δικές του παρεμβάσεις. Παρακαλώ, κύριε Πρόεδρε. Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι φοβάμαι κι εγώ. Αυτό δουλεύει, Φοβάμαι ότι μπορεί να έχουμε ένα νιαρό βράδυ, γιατί μαζευτήκαμε σε αυτό το τραπέζι άνθρωποι που περίπου σκεφτόμαστε παράλληλα πράγματα.
Και βέβαια να αρχίσω από το εύκολα. Λέω, να αρχίσω από τα εύκολα. Το ψηφίζω περισσότερο δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση ζω καλύτερα. Αν συνέβαινε αυτό, μόνο αν αριθμίσεις τις εκλογικές διαδικασίες στη χώρα τα τελευταία 20 χρόνια θα ήμασταν η χώρα της δημοκρατίας και μάλλον δεν είμαστε. Αφήστε που σε πολλές περιπτώσεις το ψηφίζω εγώ σημαίνει ζει κάποιος άλλος χειρότερα. Δεν έχω στο μυαλό μου μόνο αυτό που έχετε στο μυαλό σας σε σχέση με τις τελευταίες εκλογές. Επιτρέψτε μου να δώσω ένα μικρό προσωπικό παράδειγμα. Στα νιάτα μου, στα μέσα της δεκαετίας του 80, είχα ασχοληθεί με την λαϊκή επιμόρφωση των Ρωμά, των Τζιγκάνων ή των Γύφτων. Ήταν μια περίοδος που η Ευρωπαϊκή Ένωση, πιο κοντά, ήταν μια περίοδος που η Ευρωπαϊκή Ένωση έδινε αρκετά κονδύλια στη χώρα μας για να μπορέσουν οι Ρωμά, οι Τσιγκάνοι, οι Γύφτοι να έχουν μια καλύτερη ζωή. Προσέξτε, στα πλαίσια της αποκέντρωσης, τα κονδύλια αυτά θα μπορούσαν να τα χειριστούν οι Δήμοι. Μια πρώτη νίκη της δημοκρατίας. Οι Δήμοι όμως, σε όλη την Ελλάδα, εκτίμησαν ότι θα ήταν καλύτερο να ρωτήσουν τους πολίτες τα λεφτά στους Γύφτους ή τα λεφτά για να κάνουμε μια πλατεία ή να κάνουμε ένα νέο δημαρχείο. Και στη συντριπτική πλειοψηφία, βέβαια, σε όλους τους Δήμους της χώρας, σε αυτούς που πήγαιναν λεφτά εκείνη την περίοδο, ενώ τη δεκαετία του 80, Δήμους αριστερούς, Δήμους σοσιαλιστών, Δήμους δεξιών, τα λεφτά κατέληξαν είτε για να γίνει ένα χαντάκι αποχέτευσης, είτε για να γίνει μια πλατεία, είτε για να γίνει ένα δημαρχείο. Και όχι για να πάνε τα λεφτά σε αυτούς που είχαν δοθεί. Και βέβαια, με τη σφραγίδα της άμεσης δημοκρατίας. Η πλειοψηφία στη τάδε πόλη, δεν θα πω μία για να μην τη στιγματίσω, γιατί είναι παραπάνω από μία, στη τάδε πόλη είχαν μια σφραγίδα λαϊκή. Ο κόσμος αποφάσισε να μην πάνε τα λεφτά στους Ρωμά. Προσέξτε όμως. Αν η άμεση δημοκρατία δεν είναι η λύση και τα δημοψηφίσματα δεν είναι η λύση, ποια δημοκρατία είναι η λύση? Αυτό είναι ένα ερώτημα που θα πρέπει να μας απασχολήσει. Δηλαδή, έχουμε σήμερα μια δημοκρατία που συμμετέχει λιγότερο από το 50% των πολιτών και κάτι ακόμη χειρότερο. Έχουμε μια κουτσουρεμένη δημοκρατία και κατά την άποψή μου έχουμε μια μη δημοκρατία, ένα κομματικό πελατειακό σύστημα. Η Νέα Δημοκρατία στο παρελθόν, το ΠΑΣΟΚ στο παρελθόν και σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ έχουν υπηρετήσει κατά κανόνα, με ελάχιστες εξαιρέσεις στα δύο προηγούμενα κόμματα, αυτή τη δημοκρατία, την κομματική πελατειακή δημοκρατία. Εννοώ, να μην αναγκαστούμε να υποκύψουμε σε επικίνδυνες μορφές άμεσης δημοκρατίας, θα πρέπει να αλλάξουμε τη δημοκρατία. Γιατί η πίεση για δημοψηφίσματα, που είναι αρκετά μεγάλη, ρωτήσεις αύριο έξω τον κόσμο, είναι σε πολλές περιπτώσεις αποτέλεσμα των πολιτών για την πολιτική. Με την κυρία Κεραμέως που έβαλε αυτό το ζήτημα, αν και η πορεία της είναι τόσο, στα τυπικά στοιχεία τουλάχιστον, είναι τόσο πολύ μικρή. Χρονικά εννοώ. Πολίτες λοιπόν που δεν αντιπροσωπεύονται από το πολιτικό σύστημα, πολίτες που απαγοητεύονται από τις αποφάσεις και που επιζητούν να έχουν κάπου τον τελικό λόγο, έστω και σε ένα δημοψήφισμα. Αφήστε που η προσφυγή στο δημοψήφισμα έχει και ένα άρωμα παρελθόντος, ωραίου όμως παρελθόντος. Δηλαδή έχει την προσφυγή στη σοφία της κοινότητας που θα αποφασίσει. Ποιας κοινότητας όμως? Αναφέρθηκε το παράδειγμα της Μασαχουσέτης. Νομίζω ότι οι κοινότητες δεν μπορούν να ορίζονται πληθυσμιακά, γιατί η Μασαχουσέτη είναι μια Ελλάδα. Είναι 7 εκατομμύρια. Δηλαδή, είναι μεν μια πολιτεία, αλλά στην πραγματικότητα είναι μια χώρα.
Κοινότητα λοιπόν υπάρχει, κατά την άποψή μου, και εκεί έχουν κάποια αξία τα δημοψηφίσματα, όταν έχουμε ένα κοινό πλαίσιο ζωής και όταν έχουμε μια στέρεη κοινή βάση. Και στην Ελλάδα, και ιδιαίτερα στην Ελλάδα της κρίσης, αυτή τη στιγμή, δεν θεωρώ ότι έχουμε αυτή τη κοινή βάση. Και θεωρώ, και θέλω να το πω ξεκάθαρα, ότι αυτή τη στιγμή, σε αυτή τη χώρα, είναι επικίνδυνο να πάμε σε μία επιλογή δημοψηφισμάτων. Όταν η πολιτική σκηνή πάψει να κυριαρχείται από λαϊκιστές και δημαγωγούς, και δεν εννοώ μόνο την απομάκρυση του ΣΥΡΙΖΑ και τον ΑΝΕΛ από την εξουσία, η εκτίμησή μου είναι ότι ένα μεγάλο μέρος του Κοινοβουλίου που ξεπερνά τους 153 βουλευτές είναι μέσα σε μια δημαγωγική πολιτική. Όταν λοιπόν η πολιτική σκηνή της χώρας πάψει να κυριαρχείται από δημαγωγούς και λαϊκιστές, νομίζω ότι θα πρέπει να ξανακάνουμε μια κουβέντα, ίσως εδώ, ίσως κάπου αλλού, και να ξανασυζητήσουμε τα περιθώρια για να υπάρχουν δημοψηφίσματα στη χώρα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ και για την παρουσία σας και για τις σκέψεις που εισκομίσατε. Οφείλω να σας πω, κυρίες και κύριοι, ότι ακούγοντας τους εκλεκτούς συνεισηγητές μου, κάποια στιγμή σκέφτηκα, μου ήρθε η σκέψη που σε κατρούγκαλε. Διότι την προπερασμένη εβδομάδα μιλούσα στο πλαίσιο μιας διημερίδας προβληματισμού για αντίστοιχα θέματα που έκανε το Ιστιτούτο Συνταγματικού Δικαίου του Τσάτσου στο Γκιώτε. Και όταν ανέπτυσα ανάλογη επιχειρηματολογία, σαν και αυτή που αναπτύξαμε και οι πέντε εδώ, ο Κατρούγκαλος απαντούσε μονολεκτικά, ή μάλλον στερεοτυπικά. Πιστεύετε στο λαό, κύριε Διαμαντόπουλε, πιστεύετε στο λαό. Μακάρι να τον είχαμε να ακούσουμε αυτή την περιστατωμένη αντεπιχειρηματολογία. Κατά τα άλλα, μιας και αναφέρθηκαν τα ονόματα του Προέδρου του κυρίου Μενουδάκου, του συνάδελφου του κύριου Λάβα, του Υπουργού του κύριου Λοβέρδου και του δεν αναφέρθηκε, θα είναι στις επόμενες συναντήσεις μας εδώ οι συγητές. Θα είναι τιμή μου και χαρά μου να σας έχουμε να συνεχίσουμε αυτόν τον προβληματισμό, όπως και θα είναι ο Πρόεδρος ο κύριος Λοβέρδος, ο κύριος Βενιζέλος, μαζί με τον κύριο Πικραμένο στο Μέγαρο Μουσικής. Παρακαλώ τώρα, όσοι από εσάς θέλετε να κάνετε ερωτήσεις ή πάρα πολύ σύντομες παρεμβάσεις για να μπορούμε να έχουμε ένα διάλογο. Θα προτιμούσαμε ερωτήσεις, αλλά αν υπάρχουν παρεμβάσεις, να είναι σύντομες για να υπάρχει μια δυνατότητα πλουραλισμού παρεμβαινόντων. Παρακαλώ την πρώην Ευρωβουλευτή, ναι, γιατί θα μου πούνε εκεί πέρα, πέσε και εμένα όμορφη κυρία. Παρακαλώ λοιπόν την αγαπημένη φίλη την κυρία Κοπά να παρέμβει. Ευχαριστώ πολύ. Μπορεί να μην υπήρχε πολυφωνία, αλλά νομίζω μπήκε η συζήτηση σε βάθος και απαντήθηκαν πάρα πολλά ερωτήματα που θα έχει μεγάλη σημασία αυτά να δημοσιοποιηθούν και να ξεκινήσει ένας διάλογος σε ένα θέμα που είμαστε σε συνθηματολογία. Πολύ σύντομα λοιπόν να πω τα εξής. Πρώτα απ' όλα, για τον Γιώργο τον Παγουλάτο, συμβουλευτικά δημοψηφίσματα προς Θεού, ποτέ. Αν γινότανε δημοψήφισμα πριν από το Brexit και έβγαιναν αυτά τα ποσοστά, πώς θα πήγαινε στη Βουλή μετά ο Κάμερον? Θα ήταν τυπικά, ήταν συμβουλευτικό. Δηλαδή, για τέτοια θέματα, ούτε τα συμβουλευτικά για μένα μπορεί να είναι λύση. Αντίθετα, εγκλωβίζουν την πολιτική ηγεσία και ανοίγουν ένα άλλο νέο κύκλο λαϊκισμού. Συμφωνώ με όλους ότι τα ερωτήματα πρέπει να είναι απλά. Λισαβόνας. Όταν έγινε το δημοψήφισμα στη Γαλλία για τη συνθήκη, οι Γάλλοι ψήφισαν τελείως λάθος και απόλυτα από προσανατολιστικό να μπαίνουν σε τέτοιου μαζί σου. Θα έπρεπε τότε να τα είχαμε σκεφτεί αλλιώς. Ήταν ένα αίσθημα νομιμότητας δίκων μας ως ενεργοί πολίτες, ήταν τεράστιο λάθος. Είδαμε ότι στην Ουγγαρία είναι στις κάλπες να ψηφίσουν. Και έτσι η αποχή έσωσε αυτή τη στιγμή την Ευρώπη από μια τεράστια.
Λαϊκή πρωτοβουλία. Επίσης, εγώ είμαι τελείως εναντίον. Σκεφτείτε σήμερα ο πρόεδρος του Ολυμπιακού, ο οποίος ελέγχει χιλιάδες οπαδούς, το μονοπρόσωπο εξουσία. Των μειονοτήτων και χωρίς να άπτονται θεμάτων που αφορούν τα ατομικά δικαιώματα. Τη λειτουργία της κοινότητας ενδεχομένως να μπορέσουν να δώσουν τοπικό εντάσσεται στην ευρύτερη πολιτική. Πάρα πολλές αμφιβολίες. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ κυρία Κοπά. Απλώς επιτρέψτε μου να πω, μόλις ότι καταλαβαίνω απόλυτα την ουσία του τοπικού δημοσίου. Να αποφασίζουν διαφορετικά στον άλλο νόμο. Για ένας ποταμός ή ότι να εκτραπεί ένας ποταμός. Παρακαλώ. Παρακαλώ θέτηση του τραπεζιού για ένα εγχείρημα αμεσοδημοκρατικό που τρέχει στην Ελλάδα εδώ και προέδρων των κομμάτων από τη βάση του κόμματος και μάλιστα όχι και για αυτή την αμεσοδημοκρατική καινοτομία που εισήχθη στην Ελλάδα. Από τη φιλοσοφία της άμεσης δημοκρατίας, της ανακλητότητας. Η δημοκρατία και η ισοκομματική δημοκρατία είναι έννοιες αντιδιαστελόμενες. Ας πούμε, θυμάμαι οι πρώτες δημοσκοπήσεις που έκανε εκείνη την εποχή στη μάχη μεταξύ Ράλι και Αβέροφ, η μεγάλη πλειοψηφία της βάσης ήταν προφανώς με τον Αβέροφ. Αν πήραν 36% με τον Ράλι, με τον Αβέροφ θα είχαν πάρει 19. Επομένως, αυτά τα δύο καμιά φορά μπορεί να έχουν αποκλίνουση από αποτελέσματα όχι εναρμονιζόμενα με τους στοχεύεις δημοκρατίας. Δεν ξέρω αν κάποιος κύριος ομοτράπεζος θέλει να τοποθετηθεί από αυτόν ή να περάσουμε σε άλλη ερώτηση. Ο κύριος Παγουλάτος, παρακαλώ. Θες και Άννα, παρακαλώ. Πολύ σύντομα, δεν θα ήμουν καθόλου υπερασπιστικός των δημοψηφισμάτων, ούτε δεσμευτικών, ούτε συμβουλευτικών. Το επιχείρημά μου είχε τη λογική ότι αν επρόκειτο να επιλέξουμε μεταξύ δεσμευτικών και συμβουλευτικών, τα συμβουλευτικά είναι καλύτερα και πιθανόν να μπορούσαμε να σκεφτούμε κάποιες περιπτώσεις, όπως κάποιο ζήτημα θα μπορούσε να τεθεί προς... Για παράδειγμα, ένα ζήτημα το οποίο έχει τεθεί στο δημόσιο διάλογο, αλλά όχι επαρκώς. Θα θέλαμε οι φόροι της ακίνητης περιουσίας να εισπράττονται από τους δήμους ή όχι. Θα θέλαμε περισσότερη μετακύληση φορολογικής εξουσίας στους δήμους ή όχι. Αυτό είναι ένα ερώτημα το οποίο δεν άπτεται άμεσα της δημοσιονομικής πολιτικής, διότι θα ετίθεται ως δημοσιονομικά ουδέτερο ερώτημα, το οποίο είναι πολύ σημαντικό αν αφορά δημοσιονομικά ερωτήματα. Δηλαδή, δεν θα ήταν ποτέ σε δημοψήφισμα αν θέλετε να. Πληρώνεται περισσότερους φόρους ή όχι. Αυτό θα ήταν και αντισυνταγματικό και βλακώδες ως οικονομική πολιτική. Αλλά κάτι τέτοιο θα μπορούσε να τεθεί σε δημοψήφισμα υπό την έννοια ότι συμβάλλει στη διαμόρφωση ενός δημόσιου χώρου για ένα ζήτημα στο οποίο πιθανόν οι κοινοβουλευτικοί θεσμοί δεν έχουν διαβουλευθεί επαρκώς. Και δεν έχει τη βαρύτητα και δεν έχει το αναντίστρεπτο του να θέτεις κάτι σαν τη συμμετοχή στο νόμισμα. Το οποίο. Να δώσω ένα παράδειγμα θετικού ίσως δημοψηφίσματος. Ο Γκονζάλεθ κάποια στιγμή στην Ισπανία, νομίζω το δεκαετία του 80, έθεσε σε δημοψήφισμα το αν θα πρέπει να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ η Ισπανία. Προηγήθηκαν πολλά χρόνια προετοιμασίας της κοινής γνώμης, προκειμένου να οριμάσει για να απαντήσει θετικά στο ερώτημα αυτό. Κάτι που δεν συνέβη, για παράδειγμα, στο Brexit και προφανώς δεν συνέβη στο δικό μας δημοψήφισμα. Την ερώτηση που απίφθινε προς το τραπέζι, γιατί είναι μια. Δεν είναι εύκολη ερώτηση. Εγώ θα απαντήσω ευθέως. Ναι. Πιστεύω ότι έχει σημασία κάθε φορά η απάντηση να δούμε σε ποιον χώρο δίνεται και σε ποια συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Τα κόμματα είναι μηχανισμοί, είναι συστήματα εξουσίας και λειτουργούν με μηχανισμούς οι οποίοι όσο το κόμμα μεγαλώνει, τόσο οι μηχανισμοί αυτοί συγκρούονται και πιο ανελέητα μεταξύ τους. Επίσης, στα κόμματα, σε όλα, λέμε συνήθως ότι στην Ελλάδα έχουμε προσωποκεντρικά κόμματα, σε όλη την Ευρώπη το θέμα, το πρόσωπο του αρχηγού παίζει καταλυτικό ρόλο.
και λόγω των χαρακτηριστικών του, αν είναι μια προσωπικότητα με χάρισμα, αλλά και λόγω των ιδεών που εκφράζει, γιατί όσο μεγαλώνει ένα κόμμα, τόσο στο εσωτερικό του έχει διαφορετικές ιδέες και συσπυρώνονται διαφορετικές ομάδες. Η πρόσφατη ιστορία, γιατί αυτό που είπατε, που έφερε ο Παπανδρέου, το έφερε στην Ελλάδα και μετά έγινε και σε άλλες χώρες, δηλαδή το πήρανε και άλλες χώρες. Στην Ιταλία έσωσε το Δημοκρατικό Κόμμα, δηλαδή η Δημοκρατική Αριστερά έγινε ξανά κόμμα, το Δημοκρατικό Κόμμα μάλλον, έγινε κόμμα με τη συνένωση των επιμέρους κομμάτων της αριστεράς, με εσωτερικές εκλογές στο λαό. Και ψήφισαν 4,5 εκατομμύρια Ιταλοί τον Πρόντι και ξαναέγινε κόμμα. Βεβαίως έχει και κινδύνους. Γι' αυτό και σε αυτή την περίπτωση πρέπει να μπαίνουν πάλι όροι και να υπάρχει δυνατότητα ελέγχου. Δέστε όμως τι έγινε στο Βρετανικό κόμμα, που ψήφισαν μόνο τα μέλη του κόμματος. Έβγαλαν έναν αρχηγό, ο οποίος είναι σε αντίθεση με την κοινωνία και σε αντίθεση με την κοινοβουλευτική του ομάδα. Άρα, φαίνεται πια πιο ασφαλές το να όχι μόνο στα μέλη του κόμματος, αλλά σε αυτούς που θα ήθελαν να δηλώσουν φίλοι του κόμματος. Μόνο που θα πρέπει να το δηλώσουν, να καταγραφούν, να έχουν την τόλμη του να παραδεχθούν ότι ανήκουν στο συγκεκριμένο χώρο και κόμμα, για να μπορεί το αποτέλεσμα αυτό να αντιστοιχεί πραγματικά στην κοινωνία. Πάντως, για να εκλεγεί ο αρχηγός που εξελέγει από τη βάση της Νέας Δημοκρατίας, ψήφισαν οι οπαδοί του Θοδωράκη, νομίζω, είναι πολλοί. Νομίζω ο καθηγητής. Ένα μέρος από αυτούς. Νομίζω. Και αν δεν απαιτεί το η δήλωση προσχώρηση, θα ψήφισαν πολύ περισσότερο. Ο καθηγητής, ο κ. Φενιαρότος, έτσι το λόγο. Μου είναι πολύ δυσάρεστο να με λένε κύριε καθηγητά οι φοιτητές μου, αλλά δυστυχώς το υφίσταμαι, διότι πιστεύω ότι κάθε ένας έχει μια προσωπικότητα και λέω καθηγητές υπάρχουν πολλοί, Βενιαράτη υπάρχουν αν όχι ένας, πάντως λίγοι. Λοιπόν, η όλη συζήτηση ήταν πάρα πολύ πιστική. Τα επιχειρήματα που ακούστηκαν για τα υπέρ και τα κατά, κυρίως τα κατά του δημοψηφίσματος, ήταν πάρα πολύ πιστικά και αφήνουν πολύ λίγα περιθώρια για αντίθετη άποψη. Ένα πράγμα θα ήθελα να εισαγάγω στη συζήτηση, το οποίο έχει σχέση με αυτό που είχε πει πάρα πολύ παλιά και ο Πλάτων, ότι σε μια σωστή κοινωνία πρέπει να κυβερνούν οι άριστοι. Θα μου πείτε τι σχέση έχει αυτό. Ναι, έχει σχέση και με το άλλο, ότι όταν λέμε πιστεύουμε στο λαό, πρέπει να απαντήσουμε τι ακριβώς πιστεύουμε για το λαό. Προσωπικά πιστεύω ότι ο λαός, όλα τα μέλη ενός λαού έχουν τα ίδια δικαιώματα, αλλά δεν έχουν τις ίδιες δυνατότητες. Υπό αυτή την έννοια πρέπει να προσδιορίσουμε αν πιστεύουμε και τι ακριβώς πιστεύουμε όταν λέμε ότι όλοι οι πολίτες είναι ίσοι. Βεβαίως είναι ίσοι ως προς τα δικαιώματα. Δεν είναι ίσοι ως προς τις δυνατότητες και ως προς τις ικανότητες κρίσης και απόφασης. Άρα λοιπόν, για να μην μακρηγορώ, το παράδειγμα των Βρετανών, οι οποίοι είναι μέλη μιας κοινωνίας που είναι από τα αρχαιότερα δημοκρατικά και κοινοβουλευτικά καθεστώτα, είναι πολύ διδακτικό. Πρώτα ψήφισαν και μετά αναρωτήθηκαν τι ακριβώς ήταν αυτό που ψήφισαν. Είναι εκπληκτικό, δηλαδή, είναι ανατριχιαστικό το παράδειγμα αυτό. Τι θα μπορούσε να γίνει. Ο ίδιος λαός όμως, κάποια στιγμή θα ψηφίσει για βουλευτές. Με ποια κριτήρια και με ποια ικανότητα. Θα ψηφίσει ο ίδιος για λαός τον Α ή το Β ή το Γ. Και ευτυχώς που ο Τραμπ την πατάει πάρα πολύ συχνά και κάνει τη μία βλακία πάνω στην άλλη και δεν κινδυνεύουμε να εκλεγεί και αυτός ο τύπος, να πούμε αρχηγός της μεγαλύτερης υπερδύναμης. Άρα λοιπόν, πού θέλω να καταλήξω, ότι θα έπρεπε και το θέτω ως ερώτημα στον φίλο μου το Θανάση και στους υπολείπους αξιόλογους το διαφορετικό βάρος κάθε ψήφου. Μάλιστα. Μήπως ήταν κάποια λύση. Δηλαδή, πριν ο λαός κληθεί να αποφασίσει, είτε για δημοψήφισμα, είτε για να επιλέξει βουλευτές ή κυβέρνηση, η κάθε ψήφος να μετράει ανάλογα με το τι ξέρει αυτός ο χριστιανός που πάει να ψηφίσει. Θα μπορούσε να υπάρχουν πολλοί τρόποι. Δεν είμαι υπέρ του να λένε αυτός που είναι καθηγητής πανεπιστημίου έχει, ξέρω εγώ, 5 ψήφους και αυτός που δεν είναι έχει έναν.
αλλά υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι που ίσως στο μέλλον θα πρέπει να εφαρμοστούν για να έχουμε μία καλύτερη δημοκρατία. Ευχαριστώ, Διονύση μου. Απλώς επιτρέψτε μου να θυμίσω, σε όσους δεν το ξέρουν, ότι μέχρι το 1946 στη Μεγάλη Βρετανία οι απόφοιτοι πανεπιστημίων είχαν διπλή ψήφο. Και κάτι, είναι δε κάτι που εισηγούμε για το δεύτερο νομοθετικό σώμα, το οποίο θα είναι υποβαθμισμένο. Δεν θα έχει το βάρος της πρωτογενούς έκφρασης λαϊκής αντιπροσωπείας, να υπάρχει ανισότητα ψήφου και με κάτι ακόμα που υπήρχε στο Βέλγιο μέχρι το 1921. Οι Βέλγοι πολίτες που είχαν ανήλικα παιδιά είχαν μία ακόμη ψήφο, διότι σκεφτείτε να ψηφίζουν για ασφαλιστικό, με ποια υπευθυνότητα ψηφίζει αυτός που βλέπει τη διαχρονικότητα του κράτους και αυτός ο οποίος είναι μεγάλης ηλικίας, δεν έχει παιδιά, δεν τον ενδιαφέρει πέραν του εαυτού του. Υπάρχουν δηλαδή δυνατότητες και προηγούμενα τα οποία ενδεχομένως δεν απάδουν στην ουσία της δημοκρατίας, αλλά συνδυάζουν αυτό που είπε ο Διονύσης ο Βενεράτος, των ίσων δικαιωμάτων και των άνισων δυνατοτήτων. Επιτρέψτε μου δε. Πάντως η σημερινή κυβέρνηση έχει τον μεγαλύτερο αριθμό καθηγητών πανεπιστημίου ever. Ναι. Τέλος πάντων. Δεν είναι η καλύτερη διαφήμιση του επαγγέλματος. Μέχρι και το Ρίγο. Εν πάση περιπτώσει. Ναι, απλώς επιτρέψτε μου ένα σημείο το οποίο, μιας και το ανέφεραν όλοι, κοιτάξτε κύριοι και κυρίες σε τι βαθμό το δημοψήφισμα μπορεί να οδηγήσει σε εντονότατη καταπίεση των μειοψηφιών. Ανέφερα προηγουμένως ότι στην Ελλάδα διεξήχθη ένα δημοψήφισμα επιλυμένης απόφασης. Το 1924 είχε ήδη αλλάξει το πολίτευμα και ζητήθηκε από το λαό να επικυρώσει την ηλυμένη απόφαση. Άρα η συνέπεια της λαϊκής ψήφου δεν ήταν η αλλαγή του πολιτεύματος. Ξέρετε ποια ήταν η συνέπεια της λαϊκής ψήφου? Είπε τότε ως πρωθυπουργός ο Παπαναστασίου. Αφού ο λαός επικυρώνει την αλλαγή πολιτεύματος, θα καταστήσουμε αξιόπινη την έκφραση ιδεών, επειδή είχε καταληθεί η μοναρχία, την έκφραση, την καταγραφή ιστοριών σχέσεων εχουσών με τα μέλη της εκπεσούσης δυναστείας κατά τρόπον δυνάμεων να καταστήσουν στη ταύτα συμπαθή. Δηλαδή όχι ψευδόν, όχι να πει κανείς ψευδός ότι ο Κωνσταντίνος τραυματίστηκε, γιατί αυτό ήταν ψευδές. Να πει όμως ότι η γη του στρατεύματος που πήρε τον Πιζάνη πήγαινε φυλακή και εξορία. Δηλαδή καμιά φορά η λαϊκή νομιμοποίηση μιας απόφασης επιτρέπει στην πολιτική εξουσία να αποχαλινώνεται, να ξεσαλώνει, να μου επιτρέπει τη χιδέα λαϊκή έκφραση, εις βάρος των ηττημένων. Και αυτό παράδειγμα νομίζω εξαιρετικά ενάργειες. Κάποιος άλλος από... Ναι, παρακαλώ. Παρακαλώ. Ναι, ακούγομαι, ναι. Κάτι ανεκδολότο... θα την πατήσω, δεν μπορώ να το πω. Εν πάση περιπτώσει. Ανεκδοτολογικού χαρακτήρα. Σεπτέμβριο με Οκτώβριο 1974 στη Θεσσαλονίκη. Γίνεται συνέλευση αμεσοδημοκρατικού χαρακτήρα στην ιατρική και αποφασίζεται η κατάληψη της ιατρικής. Και αφού αποφασίστηκε η κατάληψη, τέθηκε και το θέμα γιατί γίνεται. Πρώτα αποφασίστηκε λοιπόν και μετά βρήκαν, μάλιστα τους έσωσε το ότι βρέθηκε ένας καθηγητής που έπρεπε να φύγει. Το πιάνουν αυτό η πρώτη ομάδα αναρχικών Θεσσαλονίκης, ήταν 5-10 άτομα, ήμουνα μέλος της ομάδας αυτής και βγάζει μία προκήρυξη όπου αναφέρεται στην ποίηση της εξέγερσης και λέει ότι η εξέγερση είναι αυτός ο σκοπός. Δεν μπορεί να έχει κανένα άλλο σκοπό. Ο συντάκτης αυτού του κειμένου της προκήρυξης, πριν από ένα χρόνο, είναι εδώ ο Γιάννης ο Μεϊμάρογλου και είναι ο εκδότης της μεταρρύθμισης, ο συντάκτης αυτού της προκήρυξης που μίλαει για τον αυτοσκοπό της εξέγερσης, δημοσίευσε κείμενο στη μεταρρύθμιση πέρσι με το δημοψήφισμα με τείτλο «Αποχή από το τυχοδιοκτικό δημοψήφισμα». Οριμάσουν οι άνθρωποι. Ο πρόεδρος θέλει κάτι. Παρακαλώ, κύριε. Βασικά... μου άρεσαν αυτά που είπα. Θα πιάσω όμως αυτό που είπε η κυρία Κυραμέως, που μου άρεσε πάρα πολύ αυτό που είπε ο Σεφέρης, ότι κάπου εμείς οι Έλληνες μπορούμε να. Πώς το είπατε, να. Δεν μου φταίνουν οι θεσμοί και τα συστήματα, έτσι, μου φταίνει η ικανότητα του Έλληνα να ξεφτυλίζει κάθε θεσμό. Νομίζω ότι κάθε είμαστε σύστημα. Όλοι σοκαρισμένοι από αυτό που έγινε πέρσι και σκεφτόμαστε λίγο εν θερμό για το θέμα. Για μένα είναι θέμα το πώς θα φτιάξει το δημοψήφισμα και τι δικλείδες θα βάλει στο Σύνταγμα, ώστε να μην γίνει σε 5 μέρες.
και να υπάρχει μια, προηγηθεί μια συζήτηση σοβαρή, ενδεχομένως και βουλευτικές εκλογές, κάτι παρόμοιο που έγινε στη Βρετανία. Έγινε σε 3 χρόνια, προηγήθηκαν βουλευτικές εκλογές και προηγήθηκε και ένας χρόνος από τότε που, σχεδόν ένας χρόνος από τότε που έγινε, ξανακέρδισε ο Κάμενο τις εκλογές. Δεν θα πρέπει να συγχαίουμε, κατά τη γνώμη μου, το ελληνικό παράδειγμα, που είναι ό,τι πιο χειρότερο μπορεί να καταγραφεί στην παγκόσμια ιστορία, με όλους τους όρους που έγινε, με το βρετανικό δημοψήφισμα. Για μένα προσωπικά, που έχω ζήσει πάνω από 10 χρόνια στη Βρετανία, οποτεδήποτε και να γινόταν δημοψήφισμα γιατί σε σχέση με την Ευρώπη, θα ήταν όχι. Γιατί οι Βρετανοί, από πλευράς κουλτούρας, είναι ευρωσκεπτικιστές. Έχω ζήσει επί Θάτσερ, έχω ζήσει επί Μέιτζορ, έχω ζήσει επί Μπλερ. Δεν είναι το θέμα των μεταναστών, των προσφύγων, και τη δεκαετία του 80 να ψηφίζανε. Αν έχει κάποιος ζήσει εκεί στη Βρετανία, όποτε παίζει Αγγλία, Γερμανία, τα πρωτοσέλιδα στα ταμπλόιτς είναι λες και είναι δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος. Οι ποδοσφαιριστές με κράνη πολεμικά, οι Γερμανοί ποδοσφαιριστές με τα κράνη τα γερμανικά. Θυμάμαι χαρακτηριστικά, έτσι και θέλω να το μεταφέρω, αρχές της δεκαετίας του 2000, όταν ήταν ο Μπλερ, είχε η Σαν 4 φωτογραφίες. Και είχε τον Drake, είχε τον Τζόρτσιλ, είχε τον Wellington και είχε τον Μπλερ. Και έλεγε για τον Drake ότι αυτός μας έσωσε από τους Ισπανούς. Το Τζόρτσιλ, αυτός μας έσωσε από τους Γερμανούς. Το Wellington, αυτός μας έσωσε από τους Γάλλους. Και τον Μπλερ, αυτός μας πούλησε στους Ευρωπαίους. Δηλαδή, δεν θεωρώ ότι είναι το προσφυγικό το θέμα που, του Brexit, και θεωρώ ότι μεγάλη επιτυχία αυτό που έγινε. Και τον γκολ αυτό, έτσι. Έχει αλλάξει όμως το κλίμα εκεί πέρα. Το γεγονός ότι το 70% των νέων ψήφισε υπέρ της παραμονής σημαίνει ότι αυτό που λέμε το ευρωπαϊκό ιδεώδες έχει αρχίσει και διαχέεται στις νέες γενιές, και αυτό ισχύει, πιστεύω, και στην Ελλάδα και σε όλη την Ευρώπη. Αυτό που θέλω έτσι να καταγράψω σαν ανησυχία, πρώτον είναι ότι πρέπει να αποφύγουμε κάποιους ελιτισμούς, πρέπει να βάλουμε δομές και κατά κάποιο τρόπο να δούμε όμως και κάτι που έχει αλλάξει. Είναι άλλο το γενικό περιβάλλον των δημοψηφισμάτων το 1920, γιατί θέλετε κάτι. Ιστορικά τώρα που το βλέπαμε, καταστραφήκαμε, και η οικογένειά μου πρόσφυγες είναι, αλλά ένας λαός τότε ψήφισε βασιλιά, τελείωσε. Ψήφισε βασιλιά, αλλαγή πολιτεύματος. Καταστράφηκε 1-2 εκατομμύρια Έλληνες. Αυτό ήταν ένα δικαίωμα. Και άρτησε στις διεθνοποίησεις και τις παγκομίες τους να φύγει από μια ομάδα χωρών ή από ένα διεθνές σύστημα οικονομίας. Κάποιος από αυτό το που λέμε το διεθνές οικονομικό σύστημα αυτή τη στιγμή, γιατί όλοι είναι καταθέσουν σαν προβληματισμούς. Να πάρουμε και τις άλλες ερωτήσεις για να κλείσουμε. Να μην σε έχω καταπονεί, η κυρία Ποδηματά, κύριε Αντιπρόσωπε, μου έχει επιτρέψει να το αποκλώ. Μου απαγορεύσει πάντως. Λοιπόν, εγώ να ευχαριστήσω, γιατί ήταν εξαιρετικά ενδιαφέρουσα η συζήτηση. Θεωρούμε και θεωρούν ο Θανάσης Διαματόπουλος και οι συνομιλητές του επικίνδυνες λύσεις, και αντλώντας διδάγματα από το τι συνέβη στη χώρα, τι συνέβη στην Ευρώπη με τον Brexit, με την Ουγγαρία, με τον Όρμπαν. Είναι μια επικίνδυνη λύση στις σύγχρονες συνθήκες στα δημοψηφίσματα. Νομίζω ότι όλοι όσοι σας άκουσα σε αυτό το συμπέρασμα καταλήγετε, αλλά για λόγους politically correct βάζετε και ένα να μην είμαστε απόλυτοι, αλλά υπάρχει πολύ μεγάλη δυσκολία στην πραγματικότητα να αρθρωθεί ένα ισχυρό αντεπιχείρημα. Ποιες είναι δηλαδή εκείνες οι περιπτώσεις και εκείνες οι ασφαλιστικές δικλείδες στις σημερινές συνθήκες που να μπορούσε να λειτουργήσει το δημοψήφισμα θετικά. Εσύ είπες όχι, σωστά, ήτανε... Όχι, εγώ έβαλα κάποιες προϋποθέσεις. Κάποιες προϋποθέσεις, ναι, που πάλι όμως... Ουσιαστικές και διαδικαστικές. Που πάλι όμως, Θανάση, ας πούμε,
για να αναφέρουμε ένα παράδειγμα, να μην έχει διεθνοπολιτικές επιπτώσεις, αυτό θέλει πολύ μεγάλη συζήτηση. Αυτές είναι οι ουσιαστικές που δεν μπορούν να σταθούν. Η διαδικαστική είναι όμως να το θέλει τα 3/4 των βουλευτών. Αν το θέλει, αν σχεδόν ομόθυμα το πολιτικό σύστημα ομολογεί ότι αυτό το θέμα δεν είναι επιδεκτικό πολιτικής διαχείρισης από τους αντιπροσώπους του λαού και πρέπει να πάρει στους αντιπροσώπους, μια τέτοια συνένεση σημαίνει ότι πράγματι. Διαδικαστικό δηλαδή. Ναι. Είναι μια εγγύηση. Εγώ θέλω να πω ότι όλο αυτό το καταλαβαίνω. Είναι προβληματισμός όλων και είναι προβληματισμός της συγκυρίας έτσι κι αλλιώς. Είναι προφανές ότι εύκολες απαντήσεις και εύκολες προτάσεις δεν μπορεί να υπάρξουν. Και ως εκ τούτου δύο πράγματα. Το ένα είναι ότι κατά την άποψή μου σε περιόδους τόσο έτσι μεγάλων ριζικών ανακατατάξεων σχεδόν τεκτονικών που δεν αφορούν μόνο στη χώρα μας, είμαστε σε μία περίοδο, την εποχή των τεράτων το έχει πει ο Γκράμψη, το πήρε η Άννα μετά, αναφερόταν ειδικότερα στη χώρα, αλλά σε όλο τον κόσμο είναι μία πολύ δύσκολη μεταβατική περίοδος αυτή που δεν ξέρουμε τι θα γεννήσει και είναι μία πολύ δύσκολη μεταβατική περίοδος διότι υπάρχει, το είπε και η Νίκη πριν, διαπιστωμένα ένα μεγάλο πρόβλημα εκπροσώπησης και κοινοβουλευτισμού που παίρνει διαφορετικά χαρακτηριστικά, αλλά παντού, στον ανεπτυγμένο τουλάχιστον κόσμο, στο λεγόμενο δυτικό κόσμο, αυτό είναι ένα πρόβλημα. Ήθελα καταλήγοντας να πω και με αφορμή αυτή την επισήμανση ότι θα είχε ένα ενδιαφέρον, Θανάση, ειδικά για τους πολιτικούς επιστήμονες, όχι μόνο στην Ελλάδα, αυτή η διάσταση της διάρθρωσης του προβλήματος του δημοκρατικού ελλείμματος πια στο σύγχρονο κόσμο και στο εθνικό επίπεδο και στο ευρωπαϊκό, έτσι, με την εμπειρία που έχουμε από την ευρωπαϊκή οικοδόμηση τα τελευταία 50 χρόνια, αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο, με το σύγχρονο καπιταλισμό, έτσι, το σύγχρονο καπιταλισμό και τα προβλήματα που δημιουργεί στο κομμάτι της δημοκρατίας, εάν δεν βρει η πολιτική επιστήμη έναν τρόπο να απαντήσει και στα τρία επίπεδα, και δεν είναι μόνο θέμα της πολιτικής επιστήμης, αλλά η πολιτική επιστήμη θα είχε να συνεισφέρει, κατά τη γνώμη μου, σε αυτό το επίπεδο και μέσω αυτού ίσως να βρίσκαμε απαντήσεις μετά για τα επιμέρους επίπεδα, είτε είναι το ευρωπαϊκό είτε το εθνικό. Ευχαριστώ πολύ, Άννα. Κάποια άλλη κυρία ή κύριος θα θέλει να παρέμβει? Ναι, θα δώσουμε τώρα μέσα στο τραπέζι. Θα παρακαλέσω, αν θέλει, τους κυρίους ομοτράπεζους από μία-δύο κουβέντες, αφού ευχαριστήσουμε και τους τεχνικούς του ΑΛΦΑ, οι οποίοι κάλυψαν όλη την εκδήλωση αυτή και φαντάζομαι ότι κάποια σημεία θα μεταδοθούν ούτως ώστε να πάρει μια ευρύτερη δημοσιότητα. Να αρχίσουμε από τον κύριο Παγουλάτο. Ναι, πολύ θερμές ευχαριστίες στο liberal.gr. Ευχαριστώ πολύ. Κοιτάξτε, ήθελα να απαντήσω επ' αφορμή αυτών που είπατε, που είναι εξαιρετικά ενδιαφέροντα. Η Βρετανία έτρεξε ίσως το ιδεώδες δημοψήφισμα. Το καλλιέργησε επί χρόνια, είχε δεσμευτεί γι' αυτό εδώ και πολλά χρόνια. Διεξάγεται ένας δημόσιος διάλογος, ο οποίος διαχέεται σε όλο το μηντιακό σύστημα, στο εσωτερικό των κομμάτων, στη δημόσια σφαίρα. Νομίζω ότι σπάνια μια κοινωνία προετοιμάστηκε τόσο πολύ για ένα δημοψήφισμα. Και ήρθε η ώρα του δημοψηφίσματος και τι είδαμε? Η δημόσια σφαίρα προσδιορίστηκε ουσιαστικά από δημαγωγούς και τσαρλατάνους. Ένας από τους βασικούς υποστηρικτές του δημοψηφίσματος για τον Brexit, ο Ντέιβις, είπε ότι η γνώμη των ειδικών δεν μετράει, δεν έχει σημασία, γιατί έχουμε βαρεθεί να ακούμε τους ειδικούς. Ο δεύτερος ηγέτης, ο Τζόνσον, αποφάσισε, έχοντας γράψει ένα άρθρο υπέρ της παραμονής και ένα υπέρ της εξόδου, την τελευταία στιγμή στάθμισε και είδε ότι το πολιτικό του μέλλον πηγαίνει καλύτερα με την έξοδο και τελικά δημοσίευσε τον Brexit. Και η συζήτηση διεξαγόταν εντελώς ερήμην των πραγματικών συνεπειών. Ίσως λοιπόν αυτό θα έπρεπε να μας προβληματίσει, πώς μια χώρα με το βάθος της κοινοβουλευτικής παράδοσης της Βρετανίας μπορεί να πάει τόσο λάθος σε μια κομβική ιστορική απόφαση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα είχε γίνει ποτέ εάν εφαρμόζαμε τη λογική των δημοψηφισμάτων. Θυμίζω ότι εκτός από το δημοσίευμα της Βρετανίας για την είσοδό της, το οποίο η Θάτσερ ήταν υπέρ και μεγάλο μέρος ήταν υπέρ των συντηρητικών τότε, τα δημοσίευματα στην Ευρώπη για την Ευρωπαϊκή Ένωση την ίδια εφαρμόζονται ουσιαστικά μετά τη δεκαετία του 90. Και είναι δημοσίευματα στα οποία συνήθως ο κόσμος απαντά για το αν θέλει, για το αν του αρέσει πολιτικά αυτός που θέτει το ερώτημα. Στο γαλλικό δημοψήφισμα για το Ευρωσύνταγμα αποφάσισε ότι δεν συμπαθεί καθόλου το Σιράκ,
και μια κοινή γνώμη που ήταν την εποχή που ο Σιράκ αποφάσισε να θέσει το ερώτημα κατά 80% υπέρ του Ευρωσυντάγματος, τελικά γύρισε εναντίον. Λοιπόν, ίσως υπάρχει ένα γενές πρόβλημα. Και αυτό είναι, νομίζω, ο κοινός παρονομαστής, ότι τα δημοψηφίσματα ως μια διαδικασία, ακριβώς επειδή έχουν την τάση να υπεραπλουστεύουν, είναι ο φυσικός βιότοπος των δημαγωγών και των τσαρλατάνων. Και επίσης είναι και ο φυσικός βιότοπος των φανατικών. Η συνθήκη Λισαβόνα στην Ιρλανδία καταψηφίστηκε από ποιους? Από τους φανατικούς καθολικούς, φοβόντουσαν ότι θα χάσουν το δικαίωμα, ότι θα επιτραπούν οι αμβλώσεις, από τους φανατικούς πασιφιστές που θεωρούσαν ότι το Σύνταγμα θα οδηγούσε σε μια αμυντική ένωση και άρα θα χανόταν η ουδετερότητα της Βρετανίας, από της Ιρλανδίας, από τους φανατικούς αριστεριστές που ήταν αντίον του καπιταλισμού και από τους φανατικούς νεοφιλελεύθερους που θεωρούσαν ότι η Ιρλανδία θα έχανε το χαμηλότερο φορολογικό συντελεστή για τις εταιρείες. Η μεγάλη πλειονότητα των μετριοπαθών και moderate, ας πούμε, των μετριοπαθών ψηφοφόρων είναι κάτι σπίτι της. Μέχρι τη δεύτερη φορά που αποφάσισαν να εργοποιηθούν. Άρα τα δημοσίευματα μια διαδικασία που κινητοποιεί τους ακραίους και δίνει λόγο κατεξοχήν στους σαρλατάνους. Και αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα, διότι χάνουμε, η δημοκρατία μας με τα δημοσίευματα χάνουν τα φίλτρα και τις διαδικασίες αυτές που εξασφαλίζουν το πολίτευμα και τη δημοκρατία από το να μπει σε μια πορεία εντροπία, σε μια πορεία αναντίστρεπτη. Συμφωνώντας απολύτως με τον κύριο Παγουλάτου, δεν επαναλαμβάνω, να πω μόνο πως η επιχειρηματολογία αυτή, και απαντώ και στην αντιποδηματά, επιμένω ότι δεν πρέπει να μας οδηγήσει στην συνολική απόρριψη του δημοψηφίσματος. Και αυτό γιατί υπάρχουν χρονικές στιγμές, θέματα, εξελίξεις στο πολιτικό σύστημα ή στα προβλήματα μιας χώρας που θα μπορούσε να υπάρχει απάντηση ή θα είναι υποχρεωτική η προσφυγή σε μια τέτοια μορφή έκφρασης του λαού. Εάν όμως η πολιτική επιστήμη, το πολιτικό σύστημα, ακόμα και οι εσωτερικές διαδικασίες ορίμανσης μιας κοινωνίας δεν έχουν βάλει στοιχειώδεις όρους, στοιχειώδεις όχι, κάτι παραπάνω από στοιχειώδεις, αυτά στα οποία συμφωνήσαμε τώρα, τότε πραγματικά γίνεται πάρα πολύ επικίνδυνο. Και επανέρχομαι στο ότι επειδή αυτό τον κίνδυνο τον έχουμε μπροστά μας, ας σκεφτούμε ότι ως πολίτες μπορεί να χρειάζεται να αντιδράσουμε. Ευχαριστώ πολύ, Άννα μου, κύριε Κερμαίος. Θα ήθελα να κάνω ένα πολύ σύντομο σχόλιο σχετικά με ένα θέμα το οποίο επανήλθε κανένα δύο φορές, σχετικά με την αποχή. Και νομίζω ανέφερε και η κυρία Διαμαντοπούλου και κάποιοι άλλοι ότι ίσως ήταν λάθος και θα έπρεπε όλοι εμείς, τέλος πάντων αυτοί που υποστήριξαν το ναι στο δημοψήφισμα, ήταν υπέρ του ναι, καλύτερα θα έπρεπε να είχαν απέχει το δημοψήφισμα, να απήχανε, προκειμένου ακριβώς να καταστεί άκυρο το δημοψήφισμα. Δεν σας κρύβω ότι εκείνες τις ημέρες είχαμε δεχτεί πολλές τέτοιες εισηγήσεις. Από πολίτες, από ανθρώπους σκεπτόμενους, από προβληματισμένους, για το ότι θα έπρεπε ίσως να δοθεί το μήνυμα από τις πολιτικές εκείνες παρατάξεις που δεν αναγνώριζαν αυτό το δημοψήφισμα, που θεωρούσαν ότι δεν ήταν σωστό, ήταν κύβδηλο και ούτω καθεξής, και θα έπρεπε να δώσουμε το μήνυμα ότι θα έπρεπε να απέχουμε. Εγώ δεν μετανιώνω καθόλου που δεν έγινε αυτό. Και δεν μετανιώνω γιατί όταν έχεις υπό τις συνθήκες που έγινε αυτό το δημοψήφισμα, μέσα σε 5 μέρες να ενημερώσεις την ελληνική επικράτεια των 11 εκατομμύριων Ελλήνων ή των 7 όσων ψηφίζουν για αυτό το δημοψήφισμα, για μένα ήταν υπαρκτός ο κίνδυνος εν ώψη αυτής της διαδικασίας που ακολουθήθηκε, να καταλήξουμε με ένα δημοψήφισμα της τάξης του 90-10 ή 80-20. Επειδή ακριβώς δεν θα είχε ενημερωθεί επαρκώς ο κόσμος ή δεν θα είχε πιστεί ότι πράγματι πρέπει να απέχει. Άρα, απλά για να κλείσω αυτό το ζήτημα, προσωπική μου θέση είναι ότι πολύ σωστά δεν απήχαμε συνολικά αυτοί οι οποίοι θεωρούσαμε ότι έπρεπε να βγει το νέο στο δημοψήφισμα, και αυτό γιατί ο κίνδυνος που ελόγευε ήταν πολύ μεγαλύτερος. Ευχαριστώ, κύριε Κερμαίος. Σταύρο μου. Αυτό από μόνο του μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Μίλησα για ενεργή αποχή. Η ενεργή αποχή είναι διαφορετικό. Εμείς ταυτιζόμαστε και όχι μόνο λόγω επιθέτου. Όχι μόνο λόγω επιθέτου. Έχεις άποψη, την υποστηρίζεις. Αλλά καλείς το λαό να απόσχει. Καλείς το λαό να απόσχει, ναι. Ακριβώς. Αλλά δεν προλάβεις να ενημερώσεις κόσμο. Σε ένα άλλο πάνελ κάποια στιγμή θα συζητήσουμε τι πήγε στραβά σε εκείνο το δημοψήφισμα. Πάντως, γιατί έχω να πω και εγώ πολλά συγκεκριμένα που δεν είναι της ώρας. Υπάρχει μια εναλλακτική λύση να συμφωνήσουμε με τα δημοψηφίσματα, τα οποία είμαστε σίγουροι ότι θα κερδίσουμε.
Αστειεύομαι. Εγώ θα επιμείνω στην αρχική μου τοποθέτηση, που με χαρά άκουσα τον Γιώργο να την ξεκαθαρίζει, γιατί στην πρώτη τοποθέτηση φάνηκε ότι φλερτάρει λίγο και με την ιδέα κάποιων δημοψηφισμάτων σε κάποιες μορφές. Εγώ θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή, σε αυτή τη χώρα, δεν υπάρχει περιθώριο με τόσους λαϊκιστές, τόσους δημαγωγούς, να πάμε σε δημοψηφίσματα είτε για το ένα θέμα είτε για το άλλο θέμα. Γιατί υπάρχει μια αδυναμία στην πρόταση των κριτηρίων που θέτει ο ξεχωριστός κ. Διαμαντόπουλος. Ποιος ερμηνεύει τα κριτήρια για να επιτρέψει ή όχι ένα δημοψήφισμα? Τα ερμηνεύει στη συγκεκριμένη περίπτωση ο αρχιδημαγωγός. Αυτό θα το ερμηνεύει. Δεν άκουσες τι είπα. Το κοινοβούλιο. Στα τρία τέταρτα. Με δύο τρίτα να συμφωνεί και ο πρόεδρος Δημοκρατίας, αλλιώς με τρία τέταρτα. Άρα πρακτικά είναι πολύ δύσκολο. Λέω πάντως ότι για να μην μπούμε σε μια περιπέτεια, νομίζω ότι το πρόβλημα αυτή τη στιγμή της χώρας δεν είναι η δημιουργία μικρών εφηλίων σε πράγματα που θα αποφασίζουν κατά κανόνα οι δημαγωγοί και οι λαϊκιστές, και νομίζω ότι θα πρέπει να προσπαθήσουμε, που έχουμε πολύ μεγάλο χώρο σε αυτό, να βελτιώσουμε την αντιπροσωπευτική δημοκρατία που έχουμε, που έχει πάψει σε πολλά σημεία να είναι αντιπροσωπευτική, και μετά να συζητήσουμε αν μπορούμε να πάμε και σε ποιες μορφές άμεσης δημοκρατίας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ εγώ πάρα πολύ. Κλείνοντας λοιπόν, δύο-τρία σημεία από όσα ελέκτησαν στις παρατηρήσεις σαν εισποδηματά για την αναθεώρηση ή τον αναστοχασμό επί του δημοκρατικού πολιτεύματος. Νομίζω δεν θα οριμάσουμε ποτέ στη σχέση μας με τη δημοκρατία εάν δεν συνειδητοποιήσουμε ότι η δημοκρατία δεν είναι απολύτευμα που οδηγεί σε ορθές ή ορθολογικές αποφάσεις, αλλά που παρέχει έναν ορθολογικό τρόπο για να λαμβάνονται αποφάσεις. Και δεν είναι άλλος από τον κανόνα της πλειοψηφίας. Με άλλα λόγια, όπως έλεγε ο Τσόρτσιλ, είναι το χειρότερο πολίτευμα μετά από όλα τα άλλα. Κατά δεύτερον, ανέφερε ο Τζόρτζης, ο κύριος Παγουλάτος, ο Γιώργος, μία πολύ ενδιαφέρουσα διάσταση, ότι τα δημοψηφίσματα οδηγούν σε αντιελιτισμό. Είναι προφανές, απλώς σε όριμες χώρες κηρύσσουν τον πόλεμο κατά των επαϊόντων, στην Ελλάδα κήρυξαν τον πόλεμο κατά των επαϊών. Τρίτον, υπάρχει μια άλλη παρενέργεια, η οποία δεν αναδείχθηκε αρκετά. Το δημοψήφισμα για το Ευρωσύνταγμα, το λεγόμενο την Ευρωπαϊκή Συνταγματική Συνθήκη στη Γαλλία, δεν εκφράστηκε μόνο η δυσφορία κατά του Σιράκ, και ο σοσιαλιστής που δημιουργούσε ο Σπαν ήταν υπέρ του ναι. Και ποια ήταν, είναι αυτή, δεν τον αναδείξαμε αρκετά, μια άλλη αρνητική παρενέργεια των δημοψηφισμάτων. Ότι εάν τα κόμματα είναι θεσμοί της δημοκρατίας, χωρίς τα οποία δεν μπορεί να λειτουργήσουν τα ισχυρά κόμματα, τα δημοψηφίσματα έχουν ως αποτέλεσμα να διασπώνται τα κόμματα. Και τότε διαλύθηκε ουσιαστικά το Γαλλικό Σοσιαλιστικό Κόμμα, ο Σεβενμάν, και ουσιαστικά πέρασαν οι διαιρέσεις, τα διλήμματα των δημοψηφισμάτων, διαπερνούν συχνά εγκάρσια τα κόμματα και αποδυναμώνουν αυτούς τους πυλώνες δημοκρατίας που είναι τα κόμματα. Και τελειώνω σε σχέση με αυτό που ανέφερε ο κύριος για τη Μεγάλη Βρετανία, γενικότερα, μιας και συνδέσαμε λίγο την Ευρωπαϊκή Ένωση με τα δημοψηφίσματα, η Ευρώπη, εγώ την ΕΣ, υπέφερε από την απροετοίμαστη και χωρίς θεσμική προετοιμασία και εμβάθυνση εισαγωγή δυνάμεων που δεν είχαν επαρκώς ευρωπαϊκή συνείδηση. Ήταν οι 8 πρώην κομμουνιστικές χώρες, κυρίως οι 3 Βαλτικές και η Πολωνία, η οποία είχαν πάρα πολλά υποστεί από τη Σοβιετική Ένωση ή τους ιστορικούς της προδρόμους, την Τζαρική Ρωσία κτλ. Με αποτέλεσμα να στρέφονται πολύ περισσότερο στην Αμερική και όχι στην Ευρώπη, και αυτό φάνηκε στον πόλεμο του Ιράκ. Όσον αφορά τη Μεγάλη Βρετανία, η οποία ποτέ δεν θα μπορούσε να αφομοιωθεί πλήρως, πέραν όσων ο κύριος είχε την καλοσύνη να εισκομίσει με τις παρατηρήσεις του, να θυμίσω ότι όταν το 1984 η Θάτσερ ζητούσε τα χρήματά της πίσω και της απαντούσε η Γαλλική Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έλα να διαπραγματευτούμε πόσα θα πάρετε, έγραφαν οι Times του Λονδίνου, οι Γάλλοι ως λαός της Μέσης Ανατολής δεν μπορούν να καταλάβουν για ένα λαό της Δύσης, η πρώτη πρόταση είναι και η τελευταία. Τέλος και κλείνω με αυτό, κατανοώ τις επιφυλάξεις του Σταύρου, είναι και δικές μου, αλλά επειδή οποιαδήποτε θεσμική ακαμψία
μπορεί να οδηγήσει σε μείζονες παρενέργειες, νομίζω υπό πολύ αυστηρές ασφαλιστικές δικλείδες που θα καθιστούν τη διεξαγωγή δημοψηφίσματος πολιτικά εξαιρετικά δυσχερή, πρέπει να υπάρχει και αυτή η λύση στο πολιτικό σύστημα επεσκάτης να προσφεύγει στην πρωτογενή έκφραση της λαϊκής κυριαρχίας, χωρίς να υιοθετώ την προσέγγιση Κατρούγκαλου που πιστεύει στο λαό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους και ιδιαίτερα τους όρθιους.